Λία, από ό,τι φαίνεται, κλείνουμε σεζόν τέλο πάντων. Περίπου. Ή κλείνουμε το καλοκαίρι, or whatever. Με αριθμό 130. Στρογγυλό. Not bad. Στρογγυλό αριθμό 130. Το, το καλύτερο αριθμάκι τη φετινή χρονιά. 130. Και το, και το χειρότερο λεωφορείο στα νότια προάστια. και το χειρότερο λεωφορείο στα <laughs> νότια προάστια. Είστε <laughs> 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 στο Vertical Slice, το τελευταίο για τη σεζόν αυτή την καλοκαιρινή που μπαίνουμε δηλαδή. Ναι, yeah. ε, ναι. Μετά θα τα πούμε πάλι τέλη Αυγούστου εκεί πέρα που θα τρέχει η Gamescom. Δηλαδή θα επανέλθουμε όταν θα επανέλθει και ο Τζοφ Κίλι, τρομάρα του. Πρώτα ξαναρχίζουν λίγο τα, τα προεόρτια των Χριστουγέντων. Ναι, ναι. Ε, ωραία, λοιπόν, είπαμε ήθελε να κάνουμε κάτι για ένα θεματικό μάλλον. Ναι, ναι, είπα να αναγνωρίσουμε και την όποια επικαιρότητα, να μην περιμένουμε καν βασικά και λέμε ότι εντάξει, τε, τεχ, τεχνικός. τεχνικό. Α πούμε ότι τα νέα συστήματα εκεί έχουν μια περίπου πρώτη σεζόν. Όχι ολόκληρη, αλλά περίπου. Και εντάξει. Τώρα πριν ξεκινήσει η δεύτερη, πριν πάμε για, τη, για νέα. Α την πούμε τέλο πάντων, εορταστική περίοδο και τέτοια. Ε, είναι με ένα σημείο, ξέρω, να κάνουμε ένα θεωρητικό απολογισμό, ένα κάτι. Γιατί εντάξει, νομίζω έχει και ειδικό ενδιαφέρον όχι μόνο για το ότι εντάξει, έχουμε καινούριο hardware κτλ. Και λοιπά είναι ότι έτσι κι αλλιώ είμαστε όλοι, ζούμε σε μια κουλή περίοδο. Είναι κουλή περίοδο για όλου, για εμά του παίκτε, για του developers που φτιάχνουν τα όποια games, για του άλλου που προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν μηχανήματα. Και τα πάντα όλα. Οπότε, Έχουμε να βάλουμε σκέψη σε σειρά. Πρώτα απ' όλα, η Λέα, επειδή πραγματικά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μπορεί να φταίει από το κέφαλο, mm. μπορεί το να... οτιδήποτε. Mm. Θυμάμαι ότι έχει προλάβει να πάρει Xbox Series X. Δεν θυμάμαι αν έχει mm. προλάβει να πάρει PS5. Όχι, είναι παραγγελμένο, αλλά δεν υπάρχουν. Εδώ είχα παίξει, είχα για αρκετέ μέρε στην αρχή το PS5 ε, μέσω ενό φίλου που ήταν σε κατάστημα. Στην ουσία ήταν demo unit. Ε, οπότε, ξέρει, στο θέμα του hardware έχω εμπειρία από, το, από, την κονσόλα, αλλά η δική μου παραγγελία, ακόμα στην Ορβηγία, δεν έχει σκάσει. <σίλει> και πότε είχε παραγγείλει? Ε, δεν παραγγείλα αμέσω. παραγγείλα αφού κυκλοφόρησε. Δεν είχα κάνει προ παραγγελίας Α, δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο? Ναι, ναι, τέλη Δεκέμβρη στην ουσία είχα πει να παραγγείλω και είχε, είχε καθυστερήσει ούτε, ή ούτε και το Series X και το δικό μου και παραγγείλα μετά. Οπότε στην ουσία καταλαβαίνεις πόσα κύματα υπάρχουν ναι. Μέχρι να πάρουν, α πούμε, γιατί η νορβική αγορά δεν είναι τίποτα μεγάλη, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να φέρουν εκατοντάδε χιλιάδε κομμάτια. Έχω παραγγείλει μέσα Οκτωβρίου και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, βρήκα Xbox πρώτη μέρα. Ναι, στην περίοδο προπαραγγελία. Ναι απλά δεν πήγα νωρίς α πούμε Δηλαδή ναι πριν το λανσάρισμα μερικέ εβδομάδες Αλλά δεν πήγα με το, με το καλημέρα Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που Μου ήρθε η ειδοποίηση στην ουσία με τη μία Δηλαδή ο μόνος λόγος που δεν το πήρα την ημέρα του λανσάρισματος Είναι επειδή Έπεσε στη φάση που ήταν Κλειστά τα καταστήματα Και έπρεπε να γίνει άλλη συνεννόηση Με τα τηλέφωνα και τέτοια Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και εκεί δηλαδή, αλλιώς θα το είχα πραγματικά την πρώτη μέρα που βγήκε, ε το είχα τη δεύτερη μέρα που βγήκε, το playstation εντάξει το παρήγγειλα τότε, την ίδια μαζί τα προπαρήγγειλα τότε ε, και μου ήρθε ε, τέτοιο, μου ήρθε τέλη Ιουνίου, καλά είναι εντάξει Πρώτη, πρώτη φορά δηλαδή έτσι λειτουργεί, τόσο λειτουργεί. πολύ δεν έχω, δεν έχω κάτσει να περιμένω κονσόλα ούτε εποχές που περίμενα επειδή δεν είχα το φράγκο να, να, να την πάρω την κονσόλα. <laughs> δηλαδή, οκ. Okay. Ε, και περίμενα παραπάνω τέλο πάντων να πω ότι μπορεί να περίμενε κάποιος άλλος ε, τουλάχιστον στην Ελλάδα ακριβώς επειδή εγώ πήγα και για το Digital Edition και αυτά έρχονται πιο με το σταγονόμετρο ας πούμε. Όσο έχει διεθνώ, αλλά και στην Ελλάδα είναι μικρότερο μερίδιο κάθε, κάθε παρτίδα πάντων, που, που εισάγεται. Αλλά με τα πολλά, τέλο πάντων, εμφανίστηκε το, το πράγμα. Τώρα, αφού το, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, έτσι ε, πώ σου φαίνεται ότι έχει πάει το, το λανσάρισμα και η τροφοδοσία στην αγορά. Γενικά, από την άποψη ότι ναι, προφανώ υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα διεθνώ. Πέσανε και στη φάση, και φάγανε και το κορονοϊό στη ΜΑΠΑ φάγανε και τι ελλείψει στο κατασκευαστικό το, το, κομμάτι. Δηλαδή, ούτε η μία εταιρεία ούτε η άλλη εταιρεία στην ουσία έχει το περιθώριο να κατασκευάσει όσα θα ήθελε να κατασκευάσει ανά πάσα στιγμή. Και όλοι τρέχουν ακόμη με εκκρεμότητε κτλ. Και, και Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω δεν έχουμε νούμερα από το πώ πήγε συνολικά το, το, Xbox. Είτε μιλάμε για Series X είτε για Series S κτλ. Αλλά η Sony λέει νούμερα, ρε παιδί μου, από, από κονσόλε. Με όλες αυτές τις δυσκολίες ε, η Sony σε σχέση με παλαιότερα λαντσαρίσματα και τέτοια έχει ρίξει πολλά κομμάτια εκεί έξω. Δηλαδή με αυτά και με αυτά παρόλ, πα, με όλα αυτά τα εμπόδια άμα τα ακούει κάποιο το παιδί μου είναι εύκολο να πει ότι εντάξει αποκλείεται στην αντίστοιχη περίοδο ξέρω εγώ του PS4 να είχε, να είχε λιγότερα κομμάτια παραπάνω PS4 θα έχει. Αλλά μέχρι στιγμή νομίζω ότι έχει παραπάνω PS5 στο ίδιο διάστημα. Εννοεί ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει πάει καλά η τροφοδοσία του PlayStation στην αγορά. Την ελληνική ή μιλά γενικά. Γενικά, δεδομένων των περιστάσεων. Διότι εγώ περίμενα, α πούμε, με όλα αυτά τα προβλήματα να έχει κάνει SIP πολύ λιγότερο πράγμα. Αλλά το ότι έχει κάνει SIP παραπάνω από ό,τι είχε κάνει στο PS4 με όλε αυτέ τι δυσκολίε είναι και λίγο, μου φαίνεται, α, μου φαίνεται λίγο ανομαλία. Ε, η γενική μου αίσθηση εμένα είναι ότι δεν, δεν ξέρω να μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ αυτή τη δίψα της αγοράς ε, έπρεπε να έχει τροφοδοτηθεί καλύτερα και θα σου πω γιατί. Ε, όλα όσα είπε ισχύουν, γιατί είναι πρακτικά θέματα προφανώς, αλλά μου φαίνεται ότι ούτως ή άλλως θα υπήρχε, θα υπήρχε σημαντική έλλειψη ε, και από θέμα πλανάρισματος για τις κονσόλες ε, της Sony. Και εντάξει, δεν έχω στοιχεία να το στήριξω αυτό, είναι η αλήθεια, είναι απλά μια αίσθηση που έχω, αλλά όταν έχει περάσει από τον Νοέμβριο, είμαστε μέσα Ιούλη, πάνω από μέσα Ιούλη, και δεν υπάρχει κονσόλα στην αγορά της Νορβηγίας, δεν είναι ότι παραγγέλνεις Δηλαδή, ακόμα δίνουν κονσόλε που είναι πίσω. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην αγορά τη Νορβηγία. Συμβαίνει φυσικά στην αγορά τη Ελλάδα, συμβαίνει στην αγορά τη Ευρώπη γενικότερα, ακόμα και στην αγορά τη Αμερική, ακόμα και στην αγορά τη Ιαπωνία. Και σίγουρα όλα αυτά ε, ξέρεις, έχουν το, το θέμα ότι δεν είχαμε, είχαμε το πρόβλημα του κορονοϊού, είχαμε όλα αυτά τα θέματα με τι εταιρείε. Αλλά εμένα η αίσθησή μου είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υπήρχε μία ροή που να λέει το κατάστημα ότι παιδιά. Στον επόμενο μήνα θα έχουμε 10 PlayStation 5. Άμα προλάβει και κάνει mail ε, καταχώρηση, οκ. Okay. Αυτό θα φαίνεται πιο λογικό από το να βλέπω συνέχεια ότι είναι όλα άδεια. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι δεν έχω ξαναζήσει τέτοια κατάσταση. Οπότε ξέρει, δεν έχω και προηγούμενο στην ουσία. Αλλά μετά από τόσου μήνε να βλέπει τώρα τα μεγαλύτερα καταστήματα να λένε ότι είναι άδεια και να μην ξέρουν καν πότε θα φέρουν κονσόλα, ε, σίγουρα μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι προγρή. Πολύ... Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Απ' την άλλη, σου λέω, είναι απλά μία θεωρία και τα πρακτικά προβλήματα είναι αυτά που έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό εδώ που είναι. Και νομίζω ότι κατά μία έννοια δυσκολεύει τη, τη Sony και το, και το ίδιο το hype που παίζει από το, το PS5. Δηλαδή, φαντάζομαι να μην υπήρχε έλλειψη. Πώς θα πώς θα, θα φύγει. Θα έχει κάνει τε, ρεκόρ, όχι αστεία, για, για ps ναι, 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 σίγουρα αυτή την περίοδο θα είχε κάνει ρεκόρ. θα είχε κάνει ρεκόρ. Απλά είναι, είναι πάρα πολύ βολετό ότι δεν έχει κάνει κανένα ρεκόρ γιατί δεν έχει να πουλήσει τίποτα και ο κόσμο έχει παραμείνει στι κονσόλε των 100 εκατομμυρίων με το PlayStation 4 και όλη τη ειναι είναι cross-gen που θα ήταν μετά next-gen. Οπότε έτσι έχει, κάτσει κάτι και τύχη. Είναι και τυχερή μέσα σε όλο αυτό δηλαδή η Sony. Είναι, είναι τύχη, πιστεύω βασικά και για τη Sony και για τη Microsoft. Είναι τύχη το ότι έχουν αυτέ τι δυσκολίε. Από την άποψη ότι όταν κάνει ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, προφανώ θέλει να πιάσει ένα critical mass όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να σύρει μαζί και του developers στην, στην ουσία. Έτσι όμω, έτσι όπω είναι τα πράγματα, όλο αυτό δυσκολεύει. Δηλαδή, ε, ναι. νομίζω ότι αν δούμε σε τι φάση φτάνει συνήθω, σε ποιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε κονσόλα στο παρελθόν για να πούμε ότι στρέφεται το. Ε, η, η, η μάζα, το ενδιαφέρον της μάζας στο νέο σύστημα και το ενδιαφέρον της μάζας των developers στο νέο σύστημα και εστιάζουν πλά, πλέον, εκεί πέρα προχωρώντας έχω την υποψία ότι γενικά θα το δούμε να λειτουργεί σε διαφορά φάση στο, στο, νέο hardware γιατί απλά δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας ακριβώ τίποτα έτσι όπως είναι ε, Τι να σου πω εγώ νομίζω ότι το λανσάρισμα γενικότερα τη Sony ήταν στημένο overhyped απλά για να πουλήσει πάρα πολύ γρήγορα και στην πορεία θα άλλαζαν ε, τις κυκλοφορίες τους ούτως ή άλλως. Δηλαδή και να μην υπήρχε έλλειψη του PS5 ε, και πάλι δεν θα μπορούσε να πουλήσεις εκατομμύρια εκατομμυρίων γιατί όταν μιλάμε για από κοσόλας πάντα υπάρχει μια περίοδος όπου οι αρχικέ περίοδοι δεν είναι, δεν είναι γεμάτες σε νούμερα ας πούμε. Αλλά αν είχε πουλήσει ας πούμε σε μια, σε μια περίοδο 7, εκατο, 7 μηνών 8 μηνών ξέρω εγώ 12 εκατομμύρια κομμάτια 13 εκατομμύρια κομμάτια η κονσόλα. Πάλι η βασική τη τίτλη που είχε υποσχεθεί ότι θα είναι next gen, θα γνώριζε cross gen. Α, ναι, σε αυτό, σε, σε αυτό το πιστεύω και εγώ, γιατί γενικά τέτοιε αποφάσει δεν παίρνονται ξαφνικά. Δηλαδή σε έξι μήνε μέσα στην πανδημία, και λε, όχι παιδιά, που πάμε έτσι, α το βγάλουμε ναι, και στο ναι, προϊόν. Δεν υπάρχουν αυτά. Νομίζω ήταν μια ανεπανάληπτη marketing κίνηση τη Sony, όπω κάνει συνήθω με μοναδικό τρόπο. Και είπε ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως, Εάν μας πιάσει και μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα κομμάτια PlayStation 5 στην αγορά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά α αφήσουμε να εννοηθεί ότι θα βγουν όλοι αυτοί οι τίτλοι στο PlayStation 5 για να, πουλήσουμε, να ξεπουλήσουμε στην ουσία τα πάντα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσα PlayStation 5 έχουμε να πουλάμε, θα τα πουλάμε. Αλλά στην πραγματικότητα, σιγά σιγά θα πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε πει, για να επικεντρωθούμε φυσικά στα δύο πρώτα χρόνια του κύκλου του PlayStation 4 και να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο βάσεις των κονσολών το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ λογικό ως κίνηση, εμπορική κίνηση απλά ξέρεις ο τρόπος που λειτουργεί Sony το hype παραμένει μοναδικός παραμένει μοναδικός ναι, υπάρχει. Νομίζω ότι μια σκέψη που χωράει σε αυτό είναι ότι όταν ετοιμαζόταν η αγορά και η Sony και όλοι μας η παρέα τέλο πάντων, ετοιμαζόμασταν για λανσάρισμα, Ήμασταν ήδη full σε lockdowns και πανδημία κτλ. και Και προφανώς ήξερε και από πολύ νωρίτερα ότι παίζει σε γενικές γραμμές με την τροφοδοσία που μπορεί να έχει η ίδια, δηλαδή πόσα μπορεί να φτιάξει και πόσα μπορεί να παραλάβει. Και ίσως να ήταν λογικότερο, πιο φρόνιμο και καλύτερο για τον καταναλωτή από ένα σημείο και να το, να το μάζευε λίγο πριν το λανσάρισμα, να μην δίνει τόσο πόνο με το, με το ρημάδι, το hype, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ξέρεις πια έτσι, ε, τι θα μπορέσει να ρίξεις στην αγορά για το, για το, προ, το διάστημα. Δεν είναι αυ, γιατί αυτές οι παραγγελίε γίνονται αρκετά νωρίτερα, α πούμε. Δεν είναι ότι... Και όχι τίποτα άλλο, είχε περισσότερο χρόνο να το, ε, να το σκεφτεί και να τα βάλει κάτω σε σχέση, α πούμε, με τη Microsoft. Η Microsoft, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει ο Spencer και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι καθυστερήσαμε να κάνουμε lock το hardware. Άρα καθυστέρησε να ξεκινήσει και η μαζική παραγωγή που δεν τους έσκασε το ίδιο στη μάπα όπως στην περίπτωση της Sony γιατί το Xbox δεν έχει την βαρύτητα όπως έχει το PlayStation πολλοί περισσότερο κόσμος ζητούσε PlayStation από τη Xbox οπότε τέλος πάντων τη σκαπουλάραν εκεί γιατί τέλος πάντων είχαν αποφασίσει στη Microsoft ότι θέλουν οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν αβγ πράγματα σε θέματα hardware. Είναι... Ναι, είναι, είναι αυτό που, που πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει. Καλά, φανατική τη Sony και τα fanboys δεν το μπορούν να το συλλάβουν. Ε. Ε, ο, γιατί απλά είναι, είναι blind, δεν είναι Η Sony εκμεταλλεύτηκε με ανεπανάληπτο τρόπο το θέμα του PlayStation 5 στην αγορά υπό την περίοδο του κορονοϊού. Γιατί τα λίγα αυτά κομμάτια τα οποία μπήκαν στην αγορά και το high που είχε δημιουργήσει με το ότι θα έχουν αυτός που θα πάρει την κονσόλα θα έχει το επόμενο God of War το επόμενο Horizon ας πούμε που είναι Next Gen συν του ότι δεν υπήρχαν αρκετά κομμάτια έκανε το PlayStation 5 να, να φαντάζει στα μάτια του κόσμου μια σπάνια κονσόλα ε, σαν ένα απαγορευμένο φρούτο ας πούμε αυτή τη στιγμή και αυτό έχει ανεβάσει το hype σε ανεπανάληπτα ύψη ε, οπότε ταυτόχρονα τη δίνει αυτό το χρόνο και εξασφαλίζει στα επόμενα ένα-δύο χρόνια καθώς αρχίζει η αγορά κάπως να ισορροπεί ο κόσμο να ορμάει να πάρει το PS5. Γιατί αυτή η έννοια τη. Το ότι δεν μπορώ να το βρω. Είναι βασική έννοια τη της σπανιότητα μια κονσόλα. Χτίζει το μύθο τη. Οπότε το είχαμε ξαναναφέρει σχετικά λίγο απ' έξω απ' έξω όταν μιλάγαμε για διάφορε κινήσει τη Sony και δηλώσει του Ryan. Ε, δεν Κανένα άλλο δεν παίζει την αγορά όπω την παίζει η Sony. Κανένα. Το είδε ακόμα και σήμερα. Έκανε ένα πόστο ο φίλο ο Δημήτρη για το Rift Apart. Να <laughs> το το, το, το ας ας πούμε, πούμε. Ναι. <laughs> Και βλέπει από κάτω κόσμο να μην λέει ότι αυτό που έκανε η Sony είναι, ξέρει, παραπλάνη στην ουσία hype. Να λέει ότι εντάξει, εμένα απλά δεν μου φάνηκαν έτσι. Δεν δεν μπαίνει στη διαδικασία να, να εντοπίσει το πώ χρησιμοποιήσει η Sony το το, το Ratchet Clank για να πουλήσει το SSD και να αυξήσει τη σπανιότητα στο μυαλό του καταναλωτή τη κονσόλα. Ε, είναι είναι ανεπανάληπτη μάλλον. Είναι ανεπανάληπτη. Πρέπει να του το καπέλο. Δηλαδή, εγώ του βγάλω στο καπέλο. Κοίτα, γι' αυτό έχω καημό όλα μου τα χρόνια στο... Δηλαδή, που με ξέρει, έχω καημό με το επικοινωνιακό τη υπόθεση. Διότι πάντα υπάρχει τέτοιου είδου ζουμίρε παιδί μου. Και, και πρέπει να του το χρεώνει και αναλόγω. Γιατί ε, μιας μια και αναφέρει το Ratchet, α πούμε, δεν είναι ότι το Ratchet είναι, είναι μάπα παιχνίδι. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο Έχει σπρώχθηκε. Τον άλλο, τον άλλο το άλλο. Είναι, δεν... αλλο, είναι, 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 άλλο πράγμα. Και μπορεί να πει ότι είναι σόι παιχνίδι το Ratchet, αλλά δεν εκτιμώ τον τρόπο τον οποίο σπρώχθηκε. Μπορεί να το πει, τέλο πάντων θέλω να πω είναι τεχνικό εφικτό, αλλά στο. <laughs> online είναι, ναι, ναι, είναι ναι λίγο μα, πιο δύσκολο. Μα, μα, μα. Ξέ, <laughs> το, το trick του hype, η μαγεία του hype είναι ότι εφόσον κυκλοφορήσει ο τίτλο μετά, δεν... αυτοί που είναι χαϊπαρισμένοι από τα γραφικά και την ιδέα του είναι next gen, α πούμε, για τα λοιπά το παιχνίδι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι η Sony το έκανε αυτό. Αυτή είναι η μαγεία του hype. Δηλαδή έχουν περάσει αυτό το κομμάτι και δεν αισθάνονται ότι η Sony του χρησιμοποίησε. Βασικά. Ε, και χρησιμοποίησε αυτό το hype. Αυτό είναι δείγμα του πώ. Ε, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στα χέρια της για να δημιουργήσει αυτό το, αυτό που τυφλώνει που πούμε είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο επίπεδο και αυτά όλα δεν είναι τυχαία είναι υπολογισμένα αυτά τα πράγματα από εποχή Κουταράκι, από το emotion engine από το χειριζόμαστε πυράβλους από όλα αυτά τα πράγματα είναι, είναι όλα υπολογισμένα από, από την εποχή της Sony και νομίζω αυτή η σύζευξη της αμερικανοποίησης και της ιαπωνικής ας πούμε έτσι ε, πορείας πνευματικής ε, των ηθινών πούμε, έχει δημιουργήσει ένα μείγμα το οποίο δεν έχω ξαναδεί στην ιστορία της βιομηχανία. Μπορείς να πεις ότι το είχε λίγο η Σέγκα στην εποχή που έμπαινε μέσα στην κόντρα με το, με Μάριο, το ας πούμε, και προσπαθούσε να, να, γίνει η πρώτη ενήλικη κονσόλα. Και το μάρκετινγκ της ήταν εντυπωσιακό, ήταν άγριο, ήταν, ε, ε, δεν κρατούσε πίσω δηλαδή. Ε, αλλά εκείνο ήταν απλά μάρκετινγκ. Δηλαδή να σου περάσω μία εικόνα. Η Sony έχει χτίσει κάτι μέσα σε όλα τα χρόνια. Και όταν όλο αυτό το κλείνει από πάνω με δύο-τρεις τίτλους αποκλειστικού, οι οποίοι είναι χαϊπαρισμένοι ως κινηματογραφικό, gameplay, ανεπανάληπτες ερμηνείε, όλα αυτά τα, τα πράγματα, ε, έχει φτιάξει ένα μείγμα το οποίο δεν, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Είναι, είναι αδυνάτο σχεδόν. Πάντω ε, να κάνω μια μικρή επαναφορά λίγο στο θέμα της τροφοδοσίας, αλλά θα, θα ξαναγυρίσουμε ναι, στην επικοινωνία ναι. γιατί έχει κι άλλο ζωή. Ε, έχω την εντύπωση ότι με αυτά και με αυτά συνειδητοποίησαν και μεν και οι ότι κάτι έπρεπε να κάνουν. Απλά νομίζω ότι η Microsoft θα το συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Και για άλλου λόγου βέβαια. Γιατί από την περίπτωση της Microsoft, έχουμε το Xbox All Access, ας πούμε, σε 22 χώρε. Που από τη στιγμή που έχει να κάνει. Ναι, μεν μεσολαβή retailer, εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα πρόγραμμα και μια ροή, τέλο πάντων, προϊόντος που ελέγχει η Microsoft και έτσι γλιτώνει σε κάποια κανάλια, τέλο πάντων, πιο εύκολα από scalpers. Και αντίστοιχα η Sony άρχισε να κάνει στην ουσία B2C, δηλαδή να πουλάει απευθεία σε καταναλωτή PlayStation στην, στην Αμερική και υποτίθεται ότι ψάχνεται κάπως να το επεκτείνει αυτό και σε... Ευρωπαϊκές χώρες και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τον οποίο μπορεί να μπει μια εταιρεία στον κόπο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι έχουν λόγω όλη αυτή τη κατάσταση το βλέπουν και λίγο πιο, πιο ζεστά πλέον. Γιατί ειδικά το PS5, ας πούμε, με scalpers είχε μεγάλο θέμα. έτσι. Δηλαδή είναι γελίο να φτάνουμε να σου πουλάει ο άλλο συλλεκτική τη χαρτονένια της συσκευασία που και σήμερα τη συσκευασία. Θα πει έτσι Δηλαδή, Θα. Ναι. Ναι, τέλο πάντων, κάναμε λίγο μεγάλο κύκλο ξαναγυρίσουμε εκεί, αλλά ναι, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αλλά τα, τα γεγονότα είναι αυτά που πρέπει να, να κρίνουμε στην ουσία και το, τα πρακτικά προβλήματα για να βγάλουμε συμπέρασμα και όχι απλά η αίσθησή μα. Λοιπόν Πάμε λύ πάμε, πάμε τώρα στην, στην επικοινωνία, διότι αυτή η γενιά υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει πήγε να ξεκινήσει με δηλώσει από εδώ, δηλώσει από εκεί, δηλώσει παραπέρα, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Εμεί πιστεύουμε στις γενιέ, εμεί πιστεύουμε στο. Game πασικά. <laughs> <laughs> ε, Οριοθέτει ο καθένα και και, 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 και. Ε, και ε, ε, άμα το δέσουμε και με τα προηγούμενα που, που έλεγε. Νομίζω ότι. Ε, Τέτοια επική κολοτούμπα στην επικοινωνία πρώτη φορά βλέπουμε και έχει πλάκα ότι το βλέπουμε από τη Sony στη φάση που είναι, πηγαίνει πακέτο με μεγάλη εμπορική επιτυχία παρά τις δυσκολίες. Ναι, ναι. Είναι, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει μάλλον στοχευμένη κολοτούμπα. Δηλαδή αν ότι η ονομασία του Emotion Engine και το hype που έκανε ο Κουταράγκης στην κυκλοφορία του πρώτου PlayStation δημιούργησε αυτό το ασύλληπτο hype στον κόσμο ε, ήταν στοχευμένη κίνηση. Δηλαδή δεν είπαν κάτι και μετά έκαναν κάτι άλλο. Είπαν ότι εμείς αυτό πιστεύουμε για, τη, για, την κονσόλα και εάν είναι ok στο τέλος θα, θα δείξει. Αλλά ήταν ok στο τέλος γιατί όντω το PlayStation έφερε εμπειρίες που δεν είχαμε μέχρι τότε. Όντω η τιμή του ήταν ανεπανάληπτη. Ε, οπότε και η δύναμή του, ξέρεις, το τρισδιάστατο ας πούμε, ε, φαινόταν σαν κάτι που ήταν επανάσταση για το mainstream κοινό μέχρι τότε δεν είχε πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. Εδώ έγινε το, εδώ έγινε το ανάποδο. Εδώ ανακοίνωσε μια τακτική η οποία είναι αρκετά καιρό πριν. Ε, Προμόταρε τα χαρακτηριστικά τη κονσόλα σου ω ότι θα αλλάξουν τα πάντα. Είπε ότι τα παιχνίδια σου θα είναι, ε, είναι αδύνατα στο PlayStation 4. Έδειξε τρέιλερ σε E3 τα οποία δεν είχαν του χωράζω το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είχαν σύμβολο που έτρεχε, για να σε αφήσουν να υπονοήσει ότι είναι next gen. Ε, και το είχαμε πει και τότε εμεί από το πρώτο τρελό, ότι δεν φαίνεται να είναι next gen το παιχνίδι. Ναι, βασικά για να. Για να... Από το πρώτο, πρώτο τρέλερ μιλάω, έτσι. Ναι, για να το συμπληρώσω λίγο αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά ever σε νέα γενιά, α πούμε, που υπάρχει πραγματική δυσκολία να... να ξεκαθαρίσουμε Τι βγαίνει που Διότι υπάρχει αυτό που λες Ότι δεν έγραφε κάπου τέλος πάντων Αν είναι για ξέρεις και καλά Αυτό PS5 Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που έλεγε Ότι αυτό το παιχνίδι ανακοινώνεται και θα βγει στο PS5 Έδειχνε μόνο PS5 Την ώρα της παρουσίασης Είχε το συμβολάκι Και μετά στο δελτίο τύπου Μάθαινες ότι βγαίνει και για PS4 Οπότε στην ουσία σου λέει, επειδή πολλοί κόσμοι θα δει την παρουσία, θα δει το βίντεο κτλ. Αλλά ποιο θα. Λιγότεροι θα πέσουν πάνω στο δελτίο τύπου. Θα ασχοληθούν τα μίντια βέβαια εκεί πέρα, αλλά οκ. Okay. Εδώ που θα έχω κατευθείαν τα μάτια του κόσμου πάνω μου, ε, θα κάνω ότι ξεχνάω ότι βγαίνει και σε PS4. Και όντω το είδα αυτό να πιάνει. Δηλαδή σε πρώτη φάση έβλεπε. Ε, και λογικό κιόλα. Έβλεπε και, και κόσμο και και μην τι φορέ να λένε ότι αυτό ανακοινώθηκε για το, για το PS5. Που τεχνικώ είναι σωστό, αλλά είναι μισή, είναι μισή αλήθεια και όλο αυτό είναι φτιαχτό. Γιατί προφανώ η Sony δεν ξέχασε <laughs> το ότι βγαίνει το παιχνίδι και στο PS4. Και αυτό πρέπει να είναι το ένα από τα, από τα τρίκ που έχει κάνει που με έχει ενοχλήσει περισσότερο. Γιατί δυσκολεύει του πάντε μόνο και μόνο για την εντύπωση τη στιγμή, α πούμε. Ναι, ναι, μα δεν μα, είναι. Γι' αυτό λέω, είναι αυτή η διάνοια του marketing της Sony, την οποία μπορείς να την πεις φυσικά και ανήθικη, στο επίπεδο που θέλεις να την πεις ανήθικη. Ε, και είναι μέρος του πώς χτίζει το hype. Δηλαδή όταν αναφέρεται ένα τίτλος για PS5, στο δελτίο τύπου αναφέρεται για PS4, αυτή η διαφορά έχει ήδη αφήσει την εντύπωση των άλλων ότι το παιχνίδι στο PS5 θα είναι ανεπανάληπτο και όποιο θα, θα παίξει και μια έκδοση άθλια στο PS4, α πούμε. Ότι ξέρει, είναι το lead platform το PS5. Και αυτό ε, δεν χρειάζεται ούτε επεξήγηση μάλλον, ούτε ανάλυση, ούτε τίποτα. Το κοινό στο Facebook, τα fanboys, οι YouTubers, οι δημοσιογράφοι κάνουν, αυτό, κάνουν αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά σου Και αυτό μα γυρίζει φυσικά και στο, στο ιόνιο κλασικό κομμάτι για την γενικότερη ποιότητα των δημοσιογράφων και το πώ απαιτούν εξηγήσει και το πώ ε, ξεμπροστιάζουν εταιρείε που κάνουν τέτοια τρίκ. Και αυτό δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ σπάνια και ποτέ και θα το δούμε μόνο σε σπάνιε περιπτώσει όπω όταν είναι ξέρω, κάποιοι ανεξάρτητοι ας πούμε, δημοσιογράφοι που μπορούν να πούνε ότι η Sony έκανε αυτό, η Microsoft έκανε εκείνο κτλ. Αλλά για να, επιστρέψω να αυτό που είπε, είναι, 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 αυτό ακριβώ ότι ήταν όλο στοχευμένο αυτό η Sony να αλλάξει σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και αν στην πορεία μπορούσε να προσφέρει περισσότερα PS5, πάλι δεν θα πρόβλημα. Και η επικοινωνία ήταν βασικό κομμάτι αυτό. Θυμάσαι βέβαια και στην αρχή που λέγανε PlayStation 5 κλασικά 4K 60, ένα σύμβολο 8K στο κουτάκι επάνω και είναι φοβερό γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι ναι το, το σύμβολο στο κουτάκι είναι ότι έχει τη δυνατότητα να αναπαράξει 8K. Ναι αλλά αυτό έχει να κάνει με ένα πολύ μικρό ποσοστό του κοινού. Το mainstream κοινό δεν θα καταλάβει τη διαφορά θα δει το 8K και θα πει γιατί το, 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 τη δύναμη του PS5 είναι ανεπανάλλητη. Κάνει αυτή, αυτή την, ανα, την, αναγωγή και έτσι, δημιουργεί το hype. Και αυτό δεν το βλέπεις αμέσως, το βλέπεις μετά από ένα χρόνο, μετά από τρία χρόνια, μετά από πέντε χρόνια αυτό το πράγμα. Είναι, είναι masterful, μάλλον. Masterful. Ξείς τι άλλο καινούριο έχω εκτιμήσει εντό εισαγωγικών. Το, τη, τη Σταμπα, Console Exclusive με αστερίσκο και από κάτω να λέει ότι είναι για έξι μήνε ή για ένα χρόνο, κτλ. Αλλά τότε τι μου λε ότι είναι exclusive. Ναι, εντάξει. Πα ότι είναι timed, πες ότι είναι exclusive. Και όταν πηγαίνει και μου λε όμω ότι είναι console exclusive, <laughs> εννοεί άλλο πράγμα. Και τώρα έχουμε φτάσει, δηλαδή έτσι κι αλλιώ είχαμε ξεφτυλίσει τον όρο exclusive. Δηλαδή τίς, η αποκλειστικότητα έχει πάει όπου να είναι, σαν έννοια. Τώρα μου πιάνει και έναν όρο που υποτίθεται ότι είχαμε μάθει τι σημαίνει στη νέα εποχή. Για πάλι μου τον χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο και βάζει ένα αστερίσκο και υποτίθεται ότι αυτό θα σε σώσει. Αυτό θα σε σώσει νομικά βασικά. Αλλά μιλάμε είναι άπειρο το stretching που γίνεται. Άπειρο το, άπειρο το stretching. Και yeah, πραγματικά yeah. Ενοχλούμε, ενοχλούμε διότι στην ουσία ε, τροφοδοτείται μονίμως ένα μπέρδεμα. Μπέρδεμα, 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 μπέρδεμα. Τέλο πάντων, σε αυτό περίμενα τελείω άλλα περίμενα τελείως, Ελπίζω μονίμω σε τελείω άλλα πράγματα, γιατί στην τελική δεν βοηθάει κανέναν αυτή η κατάσταση. Ακόμα και η Sony μπορεί να λέει ότι εντάξει, τώρα στο bottom line όλα αυτά μου βγαίνουν σε καλό γιατί πουλάω σαν να μην υπάρχει αύριο, α πούμε. Ό,τι μπορώ να φτιάξω το, το, πουλάω. Αλλά αυτού του είδου τα, τα μπερδέματα τα πληρώνει μετά. Και τα πληρώνει με μη ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, όταν αρχίζεις να μπερδεύει το καταναλωτή για κάποιο λόγο, δεν είναι σίγουρο ότι εσύ από τη μεριά σου ω εταιρεία θα αντιληφθεί τι μπέρδεμα έχει γίνει και για ποιο λόγο έχει γίνει. Και τώρα μέσα σε όλα, από τη στιγμή που έχει στήσει και ένα μηχάνημα εδώ που τα λέμε ε, με βάση το. το Τέλο πάντων, το, τη, πάνω, το που έχει σε SSD σε σχέση με τον ανταγωνισμό κτλ άμα τα βάλεις κάτω με το πόσο πίσω πάμε το να δούμε πραγματικά δηλαδή τίτλους που να είναι όντω κομμένοι και ραμμένοι για κάτι τέτοιο μέχρι να έρθει η ώρα να τους δούμε αυτούς τους τίτλους που θα εκμεταλλεύονται όχι απλά το πέρασμα σε SSD αλλά και τη διαφορά που έχει απόδοση στο SSD του PS5 σε σχέση ξέρω εγώ με του Xbox ε, θα, θα, είναι σχεδόν ώρα να βελτιωθεί και άλλο το hardware από παντού και δεν θα παίζει ρόλο ε, Είχαμε πει κάποια στιγμή σε προηγούμενο podcast ότι η πραγματική νέα γενιά, τα νέα παιχνίδια θα έρθουν από το 24 και μετά. Και δεν φαντάζει πολύ τρελό αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Η, η Microsoft έχει λίγο καλύτερη προοπτική, γιατί είναι πιο συγκεκριμένη στο πώς να ετοιμάσει κάποια πράγματα, αλλά έχει και το, το παξιλάκι του Game Pass. Αλλά η Sony, επειδή πήγε πίσω του βασικού τίτλου αυτή τη στιγμή. Ε, δεδομένου και το πόσο χρόνο χρειάζονται για να βγουν. Ε, δεν μπορώ να δω κάποιο, δηλαδή το, next, το true next gen ε, το true next gen God of War, το true next gen Horizon Zero Dawn. Αυτά τα παιχνίδια δεν πρόκειται να βγουν πριν το 24-25. Δεν γίνεται. Ήδη το God of War αυτή τη στιγμή ας πούμε, ε, που πρόκειται να βγει για τις δύο κονσόλες, δεν πρόκειται να βγει σε ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο να βγει το next gen God of War. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με κάνει να ρωτιέμαι λίγο και θα μιλήσουμε για τη Μάρκο μετά γι' αυτό. Ε, ποιο είναι το timeline που έχει στο μυαλό τη Sony αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποιο είναι το timeline εάν έχει περάσει από το 20 και πάμε στο 24 χωρίς να έχουμε στην ουσία ξεκινήσει πραγματικό next gen. Ποιο είναι το timeline για την επιτυχία της κονσόλας. Πότε θα έρθει το βελτιωμένο, το Pro, ας πούμε, το PS5. Πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα για την πορεία τη Ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι θέλουν δεν θέλουν. Πρέπει να. η, βάση τέλο πάντων αυτή τη γενιά, άσχετα με το αν θα βγάλουν μετά κάτι τύπου προ ή whatever... ...ότι θα τραβήξουν οι πολλοί. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι ή whatever, ότι θα τραβήξει πολύ. Αυτή πες να πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη γενιά που θα τραβήξει πολύ. Ε, Όντω, γιατί δεν γίνεται κι και δεν θα μας έχουν πρίξει τα σηκώτια εταιρείε λέγοντας από πριν ότι εμείς σχεδιάσαμε αυτά τα και αυτά για να τραβήξουν πολύ. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά για τη, γιατί γενιά που θα κρατήσει 10 χρόνια και τα λοιπά και στην πράξη δεν ίσχυε, αν και ήρθαν σχετικά κοντά, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα νομίζω ότι δεν έχουν, δεν έχουν επιλογή, διότι προηγουμένω εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι, τα περισσότερα πράγματα που είχε να τσεκάρει ένα developer, ας πούμε, όταν πήγαινε σε, σε νέο hardware, είχαν να κάνουν με, mm. με γραφικά και τέτοια πράγματα. Με μέγεθο, α πούμε, και ό,τι να είναι. Mm. Να πει ότι εκμεταλλεύομαι τον bandwidth που μου δίνει του SSD δεν είναι εύκολη υπόθεση αν είσαι developer. Πρέπει να μάθει να σκέφτεσαι αλλιώ. Και τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα ότι αυτά παίρνουν χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να έχει την πρόθεση, μπορεί να έχει το χρόνο. Ε, και τη διάθεση, κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρεις να το εκμεταλλευτείς εύκολα. Δεν είναι ότι γυρίζει ένα διακόπτη. Και γι' αυτό κιόλα βλέπουμε ότι δηλαδή μιας και είπε πιο πριν για το Ratchet ας πούμε ότι και εκεί καταλήγουμε με ένα περίπου γκίμικ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το μόνο παιχνίδι που έχω δει ας πούμε προσπάθησε να το κάνει πιο βασικό κομμάτι παιδί μου, της εμπειρίας το ότι τρέχει σε, σε SSD το, το, πράγμα ότι είναι το The Medium άσχετα με το τι πιστεύει κάποιο για το, για, το The Medium υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού που απλά δεν, γίνονται αλλιώς, δεν θα παίζονταν αλλιώ. δηλαδή οκ okay, δεν ήταν απλά για το, για το FX ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο υπάρχει, υπάρχει, πάντα συζήτηση στο πώς χρησιμοποιεί ο καθένα τον όρο του Next Gen και ο καθένα χρησιμοποιεί όπως τον βολεύει Και να υποστήριξει το επιχείρημα που θέλει να υποστήριξει και δηλαδή πριν βγει το Ratchet, έλεγε ο κόσμος ότι αυτό που θα βγάλει η Sony όπως βλέπετε είναι αδύνατο να γίνει σε άλλη κονσόλα ε, είναι πραγματικά next gen okay? Κοίτα, okay. και αυτό που δείχνει και αυτό που δείχνει, όντως είναι αδύνατο να γίνει σε παλιότερη κονσόλα αλλά το, αν είναι το, το design όμως αν είναι... Είδε... εκεί, θέλω να πάω. Ε, εκεί θέλω να πάω όταν λοιπόν βγαίνει το παιχνίδι και το next gen αυτό κομμάτι που προωθούσε η Sony είναι απλά ότι τεχνολογικά δεν γίνεται γιατί μια κονσόλα είναι πιο δυνατή από μια άλλη ή πιο γρήγορη από μια άλλη. Ε, αυτό που έχει το mindset, α πούμε, γενικά είναι, είναι επηρεασμένο από το hype. Αυτό που έχει το. και λέει, Α, ναι, αλλά είναι ένα ξένα τα γραφικά. Εννοούσα. Άμα, ήταν, άμα, τα gimmick αυτά που λε ήταν όντω αλλάζαν το gameplay, θα λέγανε Α, είναι ένα ξένα το gameplay. Αυτό εννοούσα. Και αυτό γίνεται συνέχεια, α πούμε. Και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να, να περιορίσει τη Sony και γι' αυτό η Sony δεν, το, δεν, τα συγκεκριμένοποιεί το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, μα δει πολλοί, θα πούνε ότι εγώ το πήρα έτσι, ο άλλο το πήρε έτσι. αυτό είναι μέσα στο hype που έχουν πέσει οι ίδιοι από τη Sony. Και αυτό δεν αλλάζει. Και γι' αυτό κάποιο μπορεί να πει τον Next Gen, το, το Ratchet είναι Next Gen. Ναι, εκεί τα γραφικά. Okay. Α, να πούμε όμως τι εννοούμε next gen. Και από αυτή την άποψη το medium που λες είναι next gen. Γιατί σχεδιαστικά είναι πολύ καλύτερο από το Ratchet Clank που δεν έχει στην ουσία ιδιαίτερε διαφορέ από το κλασικό Ratchet Clank gameplay. Αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι, η πλειοψηφία των δημοσιογράφων, κριτικοί κριτική κτλ. λένε ότι είναι next gen το, το Ratchet Clank. Πάντω, <laughs> <laughs> πάντω. Επειδή έχουμε πάρει τώρα παραμάζωμα τη, τη Sony, ε, με αυτά και με αυτά, παρά τα μπερδέματα, παρά τα τερτύπια και τα επικοινωνιακά και διάφορα τέτοια, κουτσά στραβά πρόλαβε να βγάλει κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, πες δηλαδή ότι εμφανίστηκε το, το Miles Morales, εμφανίστηκε το, το Returnal. Τώρα, απλά για να σε έτσι τόσο, θα πω εμφανίστηκε το Demon Souls. Να βγει και το Ratchet. Πρόλαβε τέλος πάντων να, να ρίξει κάτι. Από, τη, από την άλλη πάντα η Microsoft δεν έχει προλάβει να ρίξει τίποτα. Στην ουσία. Ναι, αλλά για μένα σου έχω να πει ότι αυτό ήταν αναμενόμενο. Σκέφτομαι ότι αυτό που λε ε, στην ουσία είναι και αυτό που λέω εγώ, ότι πρακτικό σου έχει καταφέρει κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί μέσα στην ε, περίοδο του κορονοϊού, με όλα αυτά τα προβλήματα, όντω έχει καταφέρει να δώσει κάποιου τίτλου που κάποιο μπορεί να πει ότι είναι αποκλειστική και δεν μπορώ να του βρω αλλού. Και αυτό σίγουρα είναι ένα από τα μεγάλα θετικά. Από την άλλη. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι αναμενόμενο γιατί αυτή είναι η δύναμή τη. Είναι, είναι σαν να μου πει κάποιο δηλαδή, ότι ε, η Microsoft έκανε το Game Pass. Και αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Και θα του πω ότι ναι, από τη μία ναι, είναι τεράστιο πράγμα. Αλλά από την άλλη, είναι και η δύναμή τη. Αυτό ξέρει να κάνει η Microsoft. Ξέρει να στείλει τέτοιε υπηρεσίε. Ξέρει να χρησιμοποιεί το. ενώ στο Xbox, έτσι. Ξέρει να χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Εάν η Microsoft, ε, το που έχει φτάσει η Microsoft αυτή τη στιγμή, το ίδιο ισχύει και, και για τη Sony. Αλλά στη γενική εικόνα του ότι η Sony έχει καταφέρει να δώσει ορισμένα παιχνίδια ε, ω αποκλειστικά στην κονσόλα τη, προφανώ και, και είναι θετικό αυτό. Στη, στη Microsoft μεριά νομίζω ότι έχουμε την πρώτη περίπτωση ever που μια πλατφόρμα ξεκινάει στην αγορά και πάει όσο πάει, ε, κυρίω λόγω μιας υπηρεσία. Που δεν είναι και μόνο για την πάρτι του. Δηλαδή, το, προφανώ το Game Pass λειτουργεί και για τα προηγούμενα Xbox όπω λειτουργεί και για, τα, και για τα PC, έτσι. Αλλά νομίζω το πιο θετικό πράγμα που ακούγεται ανά πάσα ώρα και στιγμή για, για Xbox είναι το Xbox Game Pass. Και ότι υπάρχουν όντω άνθρωποι, και ξέρω κι εγώ άνθρωποι, που μπήκαν στην διαδικασία να πάρουν Xbox, νο, είτε ε, δεν θα έπαιρναν αλλιώ, είτε δεν θα έπαιρναν τόσο νωρί Xbox, αλλά κάνανε την κίνηση ε, λόγω του Game Pass. Γιατί σου λε τη χειρότερη. Ακόμα και να μην αγοράσω ποτέ παιχνίδι, ξέρω εγώ. Ε, ξέρω ότι θα έχω πρόσβαση σε κάποια πράγματα εύκολα και κατ' ουσίαν ανέμακτα, καλά με εξαίρεση το αρχικό έξοδο του... τη κονσόλα ίδια, δεν Ενώ θα, αν μιλούσαμε για μερικά χρόνια πριν, έτσι, Νομίζω ότι θα κρεμόταν περισσότερο η φάση από το ποιο μηχάνημα αντιλαμβάνεται ο τυπικό γκέιμερ ω πιο ισχυρό ή τι franchises θα έχει κτλ. Εδώ το Xbox βγήκε και δεν έχει προλάβει η Microsoft να κάνει κουμάντο με τα, με, τα, με, τα με τα δικά τη τα παιχνίδια. Έχει ανακοινώσει πράγματα κτλ. Αλλά στην ουσία δεν έχει βγάλει τίποτα. Ε, έχει τεχνικώ το ισχυρότερο μηχάνημα, τουλάχιστον στην περίπτωση του Series X. Αλλά πηγαίνει όσο καλά πηγαίνει λόγω γκέμπας. Ναι. Και έτσι όπως έστησε τη, την κατάσταση είναι κάτι το οποίο ε, μου φαίνεται εν τέλει ήταν η σωστή κίνηση. Γιατί τις δίνει χρόνο, ε, τις δίνει καλή πίστη στο κοινό και κακά τα ψέματα στείλει μια υπηρεσία η οποία σκοπό έχει να, να είναι η βάση της, του οικοσυστήματος του Xbox για πολλά και πολλά και πολλά, και πολλά χρόνια και να, να μεταβεί, α πούμε, και σε άλλα συστήματα και με το X Cloud. Ποιο ξέρει πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή, καθώ προχωράμε. Ε, να πούμε σε αυτό βέβαια ότι είναι η περίοδος που η Microsoft υλοποίησε για πρώτη φορά μία υπηρεσία ολοκληρωμένα και επιτυχημένα από την εποχή του Xbox Live, η οποία στην ουσία έγινε αυτό που έγινε στο 360, και εκεί είχαμε δει πραγματικά ένα πλάνο, το οποίο ήταν αρχικά τουλάχιστον ότι είμαστε για το gamer, online και όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Τέλο. Τίποτα άλλο. Πάντα η Microsoft είχε πρόβλημα με του αποκλειστικού ε, τίτλου και πάντα θα έχει με του αποκλειστικού τίτλου. Θα είχε με του αποκλειστικού τίτλου, γι' αυτό και έκανε αυτή την κίνηση. Πρέπει με την Zenimax. Πρέπει να βάλουμε αυτή την εξαγορά ω μέρο τη στρατηγική τη. Ότι είναι μέρο να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει. Και πάντα έλεγα και λέω ότι είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε. Ε, σε μια εταιρεία σαν τη Sony που φτιάχνει το, το, pipeline για τα first parties ε, 20 χρόνια και ε, με μια εταιρεία η οποία έχει προσπαθήσει να τα φτιάξει δεν τα έχει καταφέρει και ουσιαστικά τώρα προσπαθεί να το κάνει πρώτη φορά στο βαθμό που, που, θέλει ε, είναι δεν ξέρω πως σου φαίνεται σε ένα γενικά ως ε, ως concept αυτό το, το τρενάρισμα της Microsoft δηλαδή για μένα ήταν αναγκαστικό να γίνει δηλαδή πρέπει να περιμένουμε για να κάνει τον κύκλο και να ξεκινήσει η Microsoft να παράγει τα παιχνίδια που μπορεί να παράξει. Ναι, και εγώ πιστεύω ακριβώ το ίδιο πράγμα. Και θεωρώ επίση άδικο να γίνονται οι συγκρίσει σε τέτοια βάση, διότι από τη, απ τη μία πάντα έχει σε ένα μάτσο IP που έχουν χτιστεί τέλο πάντων όπω έχουν χτιστεί, και υπάρχει και ένα, και ένα εύρος. Υπάρχει και μια έτοιμη καλή θέληση από τον κόσμο κτλ. Και, και Ενώ η Microsoft έχει να πάει κόντρα σε πολλά περισσότερα πράγματα και όντω πρώτη φορά στα χρονικά μπαίνει στην εργασία και αντιμετωπίζει την ιδέα ότι χρειάζεται εύρο στι εσωτερικέ παραγωγέ στα σοβαρά. Ενώ προηγουμένω πιο πολύ έκανε lip service. Δηλαδή πιο πολύ έλεγε ότι ναι, ναι, okay, οκ, το, το, πιστεύω, όντω και τα λοιπά, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα που άρχισε να κάνει κινήσεις ώστε τέλος πάντων να αποδώσουν κάποια στιγμή αυτά παρακάτω Πάλι τσαντιστεί ο κόσμο. Αυτό, αυτό είναι λίγο από τα αστεία. Από τα ε, καταλήξαμε σε αυτή τη χρονιά να μιλάμε πάρα πολύ ε, για το λεγόμενο consolidation και τα λοιπά τέτοια. Το οποίο ενοχλεί να το κάνει Microsoft, δεν ενοχλεί να το κάνει Sony και εννοείται ότι ποτέ δεν το ενοχλεί να το κάνει Tencent, <laughs> δηλαδή, ναι, που αγοράζει τον κόσμο όλο. Και η THQ Nordic, το Embracer Group, που αυτή πραγματικά, Sumo, ε, Tencent και Embracer Group είναι οι πιο ενεργοί που αγοράζουν δεξιά και αριστερά. Και το αστείο μεταξύ αυτών των τριών έφτασε σε νέο level διότι η Tencent αγόρασε τη Σούμα. Ναι. Αυτό που θέλω να πούμε λίγο για την πορεία των δύο εταιριών. Ε, βγάζω την Nintendo απ' έξω βέβαια γιατί έχει διαφορετικό τελείω επίπεδο. Ε, δεν ξέρω αν πιστεύει ότι η Microsoft πρέπει να πάει περισσότερο προ το στυλ τη Sony. Και λιγότερο από το στυλ που είναι τώρα. Και τι εννοώ. Δηλαδή, η Sony χτίζει στην ουσία την πορεία τη και το όνομά τη και το hype τη σε ιστορίε και χαρακτήρε. Δηλαδή, από όπου και να κοιτάξει, θα δει το, το Last of Us, θα δει το Uncharted, θα δει το ένα, θα δει το άλλο, θα δει πάντα πρόσωπα, πάντα χαρακτήρε, πάντα μια κινηματογραφικότητα. Ακόμα και για τον Ghost of Tsushima ήταν, ξέρει, το, το, narrative μιλάει ο κόσμο, το οποίο είναι χαζομάρε χοντρικά. Αλλά ε, ήταν, ξέρει, η πορεία του μοναχικού σαμουράι, α πούμε. Το, και όλα τα υπόλοιπα τα συγχωρούσαν. Ε, Πιστεύει ότι η Microsoft πρέπει να πάει προ τα εκεί, γιατί η Microsoft δεν έχει κάτι τέτοιο. Η Microsoft ακόμα και τα παιχνίδια που έχει να φτιάξει, όπω το Halo Infinite. Το οποίο, ό,τι και να είναι με την ιστορία του Master Chief, ε, η προσωπικότητα την ξέρουμε, α πούμε. Έχει το Max Flash Simulator, έχει το Fable 4 έχει το Hellblade 2, το Stalker 2. Άμα θέλει να κάνει το reboot του Perfect Dark, έχει το με τις Bethesda, τη ID, τη Arcane. Αυτοί οι τίτλοι δεν έχουν προσωπικότητε, δεν έχουν χαρακτήρε, δεν έχουν stories. Έχουν ονόματα, έχουν κόσμο, έχουν Fallout. Έχουν Elder Scrolls, ξέρω έχουν Doom. Και η Sony έχει φύγει λίγο από αυτό το κομμάτι, αρκετά. Ε, Και έχει πάει στην έννοια του franchise, του χολιγοδιανού, του, το νέο Last of Us, το νέο Uncharted, τη νέα τρομερή περιπέτεια, ας πούμε, το sci-fi story του Χωράζου Ζεροντών. Πιστεύει ότι η Μάξο πρέπει να πάει προ τα εκεί ή πρέπει να συνεχίσει έτσι. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να πάει προ τα εκεί. Αλλά δεν είναι ταυτόχρονα ακριβώ η ώρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πρέπει να τη κάτσει κάτι τέτοιο με χαρακτήρε αφήγηση κτλ. τη προκοπή, διότι η αντίληψη τη αγορά είναι ακριβώ ότι δεν το έχει. Αυτό είναι ένας λόγος να καθίσει να χτυπηθεί για να δείξει έστω και μία φορά ότι το έχει. Γιατί ο κόσμος ακόμα και εκείνος που το βλέπει σχετικά επιφανειακά το αντιλαμβάνει τόσα αδυναμία της Microsoft και του Xbox σε σχέση με ναι, τη Sony. Α, αυτό χρειάζεται νέο franchise όμως. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Το, το Hellblade το 2 δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ε, Δεν δε κοιτάζω ποιο μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Το κοιτάζω Όχι, πιο ναι. πολύ σε επίπεδο στρατηγική. Τώρα για τα, ναι, ναι. για τα υπόλοιπα που λε ε, για, για τα franchise, τη Zenimax Αυτά όλα αυτά πιστεύω είναι ενδιάμεσο βήμα. Δηλαδή στην ουσία πηγαίνει και εξασφαλίζει μία μαγιά. Ξέρει ότι θα, ε, θα έχει στην τσέπη το ενδιαφέρον μια μερίδα αγορά. Και ταιριάζει και με το στυλ της εποχής που το θέμα είναι πόσοι παίκτες είναι ενεργοί, πόσοι είναι engaged που λένε και χώνονται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά σε τέτοια, σε τέτοια πράγματα. Και τις νοιάζει αυτό τις εταιρείε, νοιάζει και τη Sony παρότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω συνήθως για τα δικά της τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, είναι στημένη διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν τη γλιτώνει από αυτό, δηλαδή εντάξει, μπορείς να πεις ότι τη γλιτώνει συνήθως η Nintendo, αλλά για τους λόγους νομίζω ότι ακόμα και αν δεν μπει στη διαδικασία να μιμηθεί τη, τη Sony γενικά, να πει ότι κοίταξε να δει εγώ σε εσωτερικέ μου παραγωγέ, γενικά θα επιδιώκω αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι θα το, θα το φτάσει μέχρι εκεί η Microsoft. Αλλά πρέπει να κινηθεί προ ιστορίε, διότι στο τέλο. Αν υπάρχει μια πιθανότητα, ρε παιδί μου, να μείνει κάτι στη μνήμη του άλλου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι ιστορία. Ε, Ναι, και ναι και όχι για την άποψή μου. Δηλαδή, ναι, είναι σωστό σαν προσέγγιση αυτό που λες. Από την άλλη, αν θέλει τη διαφορετική επιτυχία ε, και πουλήσει αυτά που θέλει να πουλήσει με τους τίτλους και τις κυκλοφορίες της, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη είναι χρήσιμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν πούμε ότι το χρειάζεται γενικά για να προσθέσει στο Xbox μια ταυτότητα πιο συγκεκριμένη, θα έλεγα ναι και θα μπορούσα να πει το Xbox είναι η κονσόλα που λέει τρομερές ιστορίες αλλά έχει αυτούς τους υπέροχους κόσμους ας πούμε. Ε, σε αντίθεση με την κονσόλα της Sony όπου είναι, ξέρεις, όλοι ξέρουμε ότι η Sony η ταυτότητά της είναι αυτό το κινηματογραφικό gameplay ε, στους βασικούς της τίτλους. Οπότε ναι, σαν στρατηγική θα έλεγα ότι πρέπει να το κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι... Κατά πόσο είναι εύκολο να, να γίνει με την έννοια ότι είναι τόσο δύσκολο που δεν ξέρω αν αξίζει να κάνεις αυτή την επένδυση. Δηλαδή μπορεί ο άλλος τρόπος να είναι πιο εύκολος να το πετύχεις. Ε, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί μια Microsoft να χρηματοδοτήσει παιχνίδια που θα, θα, θα βγουν ας πούμε και θα είναι σαν το Horizon Zero Dawn». Θα είναι σαν το Ghost of Tsushima. Θα είναι σαν το Λάστο Βάσ. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώ μπορεί να γίνει αυτό. Πραγματικά σου το λέω. Και μπορεί να έχει να κάνει και με το τι, τι ταλέντο υπάρχει εκεί έξω, έτσι. Ένα λόγο παραπάνω όμω για, για μένα. Προφανώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το, δε, δεν το συζητάμε. Αν δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, θα το βλέπαμε να συμβαίνει κάτι λίγο και λιγάκι. Που ακόμη και μεταξύ των τίτλων τη Σόνη υπάρχουν επίπεδα. Δηλαδή δεν πρόκειται. Το δελάστο μα ποτέ να μπει στην ίδια πρόταση με το Τσούσιμα για το Νάρτιβ. Για Τι γίνεται. Δεν, δεν παίζει. Αλλά στην τελική αν δεν βρει τρόπο η Microsoft να πει ότι χρηματοδοτεί μια τέτοια προσπάθεια, ποιο ακριβώ θα βρει τρόπο να χρηματοδοτήσει μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί δεν είναι τώρα ότι η Sony έχει περισσότερο φράγκο και μεγαλύτερη άνυση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ. Ε, Πώς να το πω. Θεωρώ ότι το παθές να πιστέψει η Microsoft ότι ε, δεν μπορεί να βρει τρόπο έστω να mm. το τόσο το ρε παιδί μου, να το προσπαθεί Ναι, τόσο εντάξει. Ναι, σε αυτό συμφωνώ που λες Οκ. Okay. Ε, θέλω απλά λίγο να, 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 να ευστήσουμε να την προσοχή στο, στη σπανιότητα αυτού του πράγματος Και ότι το να έχει λεφτά δεν σημαίνει ότι μπορεί να το βγάλει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και θα σου πω γιατί, εμένα η κίνηση της εξαγοράς της Genmax είναι μια κίνηση της Microsoft που μάλλον δείχνει ότι δεν θέλει να ακολουθήσει εκείνο το μοτίβο της, ε, της Sony, τουλάχιστον στο επίπεδο που το ακολουθεί η Sony. Θα μπορούσε αντί να κάνει αυτή την εξαγορά, να αγοράσει 3-4 στούντιο, τα οποία είναι παγκοσμίου εμβέλεια στο storytelling. Και να μπορούσαν να τι βγάλουν αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να αγοράσει τη να Crystal Dynamics. Okay. Και να σου πει παιδιά, είστε καλύτεροι, οκ... Okay. Θα σα δώσω τα υπερλεφτά των υπήρων. Δεν μπορείτε να πείτε όχι. Τέρμα. Πάρτε και μια κατάσταση δική σας και κάντε ό,τι γουστάρετε. Ε, και το έκανε αυτό η μέρη με την Τιμ Νίτσα. Με την Τιμ Νίτσα θείωρη. Τιμ Νίτσα θείωρη. Κάπου αλλού πήγε. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το επίπεδο που θέλουμε. Μάλλον το, το mainstream επίπεδο που θέλουμε. Τις, ε, Είδε όμως ότι και με το Hellblade ακόμη, που δεν είναι πραγματικά τιτάνια παραγωγή δεν είναι η τεράστια εμπορική επιτυχία κτλ. Βλέπεις ότι κέρδισε καλή θέληση και και εντυπώσει ακόμη και για αυτό που είναι. Και, ε, ε, θεωρεί, και έκανε και την εντύπωση που έκανε, επειδή υποτίθεται ότι τέλο πάντων, ε, είδαμε ότι είδαμε εκεί στο Xbox μεριά με Microsoft. Ακριβώ επειδή συνήθω κάτι τέτοιο λείπει από εκείνη την πάντα, δεν χρειάζεται να κάνει of Δελάστοβα για να πει ότι καλύπτω ένα μέρο τη απόσταση. Χρειάζεται όμω ε, να ξεφύγει από το Fallout και το Doom. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή Ξέρεις αυτό το μοτίβο τα πάντα όλα. Ούτε, ούτε γίνεται ε, να, να πει ότι εντάξει, για ποιον θέλει ιστορία και κάτι πιο quirky, έχουμε την Double Fine. Δεν μπορεί να είναι αυτή σου η απάντηση. Γιατί μια χαρά είναι double fine, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνει η double fine για, ναι. για τέτοια ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Δεν, ε, γι' αυτό δεν ξέρω πόσο, πόσο committed είναι η Microsoft στο να κάνει κάτι τέτοιο. Ε, Ποιε είναι οι πραγματικέ, οι ρεαλιστικέ τη πιθανότητε να κυνηγήσει κάτι τέτοιο. Ο Σπένσερ είπε ότι πιστεύουμε στο ρίσκο και στα παιχνίδια μπορούν να φέρουν κάτι διαφορετικό. Οκ, ε, όλοι πιστεύουμε, αλλά είναι λίγο είναι λίγο δύσκολο να μπει και να πει ότι θα βγάλω κάτι το οποίο θα είναι επιτυχία σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και το Days Gone που όντω δοκίμασε πράγματα διαφορετικά όσον αφορά στο Open World ω κάποιο σημείο και παρόλε τι δυσκολίε ανάπτυξή του, το budget του είναι από τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να βγάλει η Microsoft. Τρία παιχνίδια μπορεί να βγάλει τέτοια animation, μπορεί να βγάλει τέτοιο storytelling. Ε, τουλάχιστον ω απεικόνηση ενώ Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, άμα δεν το δω, δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα με, με τη Microsoft. Ναι, και, λογικό. λογικό. Ξέρεις, αυτό, ναι, και, και, είναι πάρα πολλέ συγκυρίε για αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να πετύχει περίοδο να βρει τον κατάλληλο χαρακτήρα, το κατάλληλο story, την περίοδο του pop culture. Ε, τώρα, που λέγαμε, τώρα που λέμε για αυτό το πράγμα, παραδείγματο χάρη, διάβασα ότι το, το HBO ας πούμε για κάθε επεισόδιο του Last of Us σειράς φτάνει σε επίπεδα βάσει Game of Thrones για κάθε επεισόδιο οχταψήφια νούμερα δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει αυτό το κύμα και δεν ξέρω αν η Microsoft το βλέπει ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι δεν ξέρω, δεν ξέρω Είναι... θα το δούμε από την άλλη αν είναι να το πετύχει είναι, είναι η μόνη της επιλογή να το πετύχει στο, στο gaming από την άποψη ότι δεν είναι εύκολο να στηρίξει ε, πράγματα τόσο cross media όσο μπορεί να στηρίξει η Sony δηλαδή κάποτε που είχε μπει στην διαδικασία να το προσπαθήσει αυτό το πράγμα και να έχει και δική της εταιρεία παραγωγής και τα λοιπά, ε, πήγε τόσο καλά που δεν πρόταβε να βγάλει σχεδόν τίποτα αυτή η εταιρεία παραγωγής μέχρι να κλείσει δηλαδή, ήταν μπαμ μπαμ Οπότε δεν μπορεί να πει η Microsoft με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να πει η Sony. Ακόμα και αν πει ότι κάνω εξωτερική συνεργασία, ρε παιδί μου. Ότι θα πάω να κάνω μια κίνηση σαν και αυτή που έκανα με το, με το HBO. Γιατί δεν είναι εκεί το HBO. Να το προσεγγίσει η Microsoft, τι είναι εκεί. Αλλά δεν υπάρχει το ανάλογο του PlayStation Studios, α πούμε. Ακριβώ. Αυτό είναι Ακριβώς. το θέμα που βλέπουμε ότι χρειάστηκε και η Sony να καταλήξει στο PlayStation Studios ω ύπαρξη, ω οντότητα, διότι προηγουμένως Sony Television και Sony Pictures ακόμα και έτσι δεν ήταν ικανό κόμπο για την όλη βάση ακριβώς. Και σε αυτό, αυτό είναι ένα, ένα, συγκριτικό μειονέκτημα που έχει η Microsoft που δεν έχει κάνει καμία κίνηση μέχρι στιγμή να, να, το πειράξει και δεν νομίζω ότι το έχει, αυτό δεν νομίζω ότι το έχει μέσα της και δεν νομίζω κανένα ότι θέλει να μπλέξει γιατί σημαίνει άλλο πράγμα τελείως για τη Microsoft να πει ότι πηγαίνω και αγοράζω κάποιον για αυτή την ιστορία. Διότι ω ως, ως εταιρεία με το μέγεθό τη και το ρόλο που έχει σε διάφορε αγορέ κτλ., είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσει για το μη προβληματικό τη εξαγορά σε τέτοιε περιπτώσει. Ενώ η Sony είναι πολύ πιο μικρή εταιρεία συγκριτικά. και άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να κάνει μερικά ύποπτα πράγματα παραπάνω α πούμε χωρίς να την, κατα... να την, κατηγορήσει κανένας για ε, μια ανταγωνιστική συμπεριφορά ας πούμε και τέτοια. Ε, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτών των δύο εταιριών στο πώ θέλουν να πάνε και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει ε, η επόμενη πόλη. Αλλά επί τη ειδικά,δραματο χάρη που είναι ξέρω εγώ, στα 20 του και έχουν προλάβει δύο κονσόλε PlayStation, ε, δεν ξέρουν ότι αυτό που έχει κάνει η Sony δεν υπήρχε ποτέ. Και νομίζω ότι πάντα η Sony έχει τα καλύτερα exclusives και είναι, πάντα είχε αυτό το στυλ. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό έγινε στο PS4 στην ουσία. Τη πήρε τρει κονσόλε για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και όλη τη η πορεία έχει χτιστεί το επίπεδο τη πάνω σε αποκλειστικά third parties. Από όταν ξεκίνησε πούμε, το PlayStation. Και αν το βάλει χρονικά κάτω και το πώ πρέπει να περάσει μια εταιρεία για να φτιάξει αυτό το pipeline, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να πούμε ότι αυτά που έκανε η Sony στο περίοδο του PlayStation 4, αν τα βάλεις κάτω να τα εξετάσουμε, είναι κάτι αδύνατο. Η ποιότητα των first party τίτλων τη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα χωρί μια προϊστορία ε, υψηλού επίπεδου είχε στο, Unchart, στο PlayStation 3 ε, μια, ε, μια τέτοια προσέγγιση, ε, αλλά ακόμα δεν είχε αυτό το ξέσπασμα που έκανε στο PlayStation 4. Και να βγάλει τόσα νέα IP σε, ένα περίοδο, σε, σε μια περίοδο 5 χρόνων στην ουσία, μέσα, ε, είναι κάτι το οποίο είχε τεράστιο ρίσκο. Τεράστιο ρίσκο. Και ω επιτοπλίστων τη βγήκε μάλλον. Ναι, καλά, και αυτό ξεκίνησε από την εποχή του PS3 που είπε, που εκεί πέρα είχε ήδη άλλο πρόβλημα. Οπότε ήταν ε, λίγο επιτακτικό να δικαιολογήσει το ρίσκο στην στη, στη, στη μάπα τη, Ναι, 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 ναι. Και μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα έχει παίξει η Naughty ναι, 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 Η Naughty είναι η βάση, α πούμε, του πώ η Sony εγκαθίδρυσε τη, την πορεία τη γυρίζοντα από τα third parties στα first parties. Γιατί μιλάμε για τίτλου που αλλάζουν τη βιομηχανία. Μιλάμε για τίτλου που έχουν μια. Ε, αφήνουν την αίσθηση ότι ξέρεις, η εταιρεία που τα βγάζει αυτά τα παιχνίδια φέρνει κάτι άλλο. Και για να το κάνει αυτό χρειάζεται εταιρεία σαν την Naughty ε, σε, σε, αυτό το μέγεθο επίπεδο. Οπότε θα έχει πολύ. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με του νέου πραγματικά τίτλου γενικά. Να, να, ε, ναι. να, αλλάξουμε λίγο ταχύτητα. Να, ναι. να σε πω λίγο. Επειδή το, το είχαμε ξανά συζητήσει προηγουμένως Δηλαδή πριν γίνουν τα λανσανίσματα κτλ ε, Έχουμε το περίεργο Στην όλη υπόθεση Του Xbox Series S Σαν προσέγγιση ε, Τώρα που έχουν περάσει μήνες παιδί, Με το μηχανάκι αυτό εκεί έξω τι εντύπωση σου, σου έχει μείνει ω προ το τι βαράει ρε παιδί μου, mm. και το αν τελικά ήταν η κίνηση που είχε νόημα να γίνει ε, mm. ή mm. δεν είχε νόημα mm. να γίνει, κτλ. Εντάξει, εγώ γενικά δεν την πίστεψα την κίνηση αυτή. Που ήμουν αρνητικό στο διαχωρισμό των δύο. Ε, δεν ήθελα να γίνει. Ε, είχα την εντύπωση ότι θα, ο κόσμο θα μπερδευτεί, θα επηρεαστεί, θα υπάρξουν κάποια θέματα development. Ε, αλλά γενικά δεν μου αρέσει μια κονσόλα να χωρίζεται έτσι σε αυτό το, επίπεδο. Μέσα σε αυτού του μήνε δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάτι που έχει αλλάξει αυτή μου την άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι το Series S κυκλοφόρησε και α, τελικά ήταν καλή επιλογή. Ε, μπορώ να πω ότι ήταν καλή επιλογή σαν brand expansion, σαν μια αυτινή επιλογή για κάποιον ο οποίος δεν είναι πολύ στο gaming και θέλει να πάρει κάτι για τα παιδιά του ή δεν μπορεί να βρει το PlayStation, Παραδείγματο χάρη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μια επιλογή ε, η οποία τη βλέπω. Τη συζητάει ο κόσμο. Εμφανίζεται στο YouTube μου, σκάει στο Twitter. Ε, δεν μπορώ να, να πω ότι υπάρχει buzz για το Siri's. Και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γενικά δεν έχουμε τέτοιο. Δεν έχουμε ιδέα από το mix που εντάξει προφανώς στην αρχή πιο λογικό είναι να τραβάει περισσότερο το, το Series X. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει πει ο Phil Spencer ότι σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι ο, κύριος όγκος των πωλήσεων ό,τι και αν σημαίνει αυτό τέλο πάντων ότι θα, πιστεύει ότι θα έρχεται από το Series X. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο ίδιος. Εγώ ξέρω έναν που έχει κάνει τον κόπο να αγοράσει Series X Έναν εννοώ που να είναι γνωστό μου, γνωστό μου. Αλλιώ έχω δηλαδή από web, από podcasters και τα λοιπά, έχω ακούσει κι άλλου. Αλλά εκείνου δεν του γνωρίζω προσωπικά για να ξέρω ακριβώ ποιο είναι το σκεπτικό. Ε, τώρα, το Series με ένα είναι κάτι που με ένα σε προσωπικό επίπεδο δεν θα, δεν θα, με απασχολούσε ποτέ για κανένα λόγο. Δηλαδή, ε, μέσα στο δικό μου το, το, κεφάλι, αυτά τα τρία κατοστάρια που σου είναι, είναι, πεταμένα λεφτά. Δηλαδή, αν είναι να δώσω τρία, α δώσω πέντε. Γιατί αν δώσω τρία, είμαι τη λογική ότι κάποια στιγμή θα με γραγαλίσει να δώσω και τα άλλα πέντε και η κατάληξη θα είναι ότι θα έχω δώσει τρία και πέντε. Οπότε, για, γιατί να πω στη διαδικασία. Τουλάχιστον με τα μυαλά που κουβαλάω έτσι. Α πονέσω με τη μία, τελειώνουμε. απ' την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω τη, τη θέση τη Microsoft ότι κοίταξε να δει. Πέρα από, ξέρω εγώ, ότι άσχετα με το τι θα γίνεται σε αναλύσει, θα γίνεται σε frame rates ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το παιχνίδι κτλ αν υποθέσουμε ότι αν δεχτούμε ότι η ειδοποιώς διαφορά σε οτιδήποτε είναι να ακολουθήσει είναι το, είναι το, SSD αυτό το μηχάνημα θα σε αφήσει να παίξει το καινούργιο του παιχνίδι θα, με όποια θυσία σε ποιότητα εικόνα ή, ή, οτιδήποτε άλλο ας πούμε σε αυτή την περίπτωση οπότε είναι ένα φθηνότερο σημείο πρόσβασης στην τελική τουλάχιστον αυτό να τα βάλουμε να το δούμε τελείως ψυχρά το πως το αντιλαμβάνει το κόσμος βέβαια είναι δύσκολο να το ζυγίσουμε ακριβώς δεν και από τη στιγμή που η Microsoft δεν πρόκειται να μας πει ότι κοίταξε να δεις πουλήσαμε τόσε κονσόλες και το τάδε ποσοστό ήταν S και το άλλο ποσοστό ήταν X δεν θα μας το πει ποτέ και δεν θα βγάλουμε ποτέ ακριβώς προς αυτό Ναι, ναι δεν, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Ε, Φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει επιτυχία για το Series και το Microsoft και για ποιο το λόγο στην ουσία το, το έβγαλε η προσέγγιση τη επιχειρηματική ήταν ότι είναι μια κονσόλα που μπορεί να παίξει τα παιχνίδια της μεγάλης κονσόλας με, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ε, χαμηλότερη λίγη ποιότητα εικόνας και γραφικών, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι πιο φτηνή και για το μέσο καταναλωτή τα 200 μπορεί να παίζουν ρόλο ε, και όντω μπορεί να είναι να, να έχει σταθεί μια καλή πληγή εσωτερικά γιατί Microsoft ε, ξέρω, τη συζητάνε βέβαια στα, στα meeting τους αλλά πόσο είναι ε, το επίπεδο, ποιο είναι το επίπεδο που η Microsoft θα πει ότι οκ, okay, ε, συνεχίζω αυτό το πράγμα να υπάρχει. Θα το έχω απλά στην άκρη, γιατί εγώ δεν βλέπω, ξέρεις, αυτό το μπάς που υπάρχει για μια κονσόλα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι που, κάτι που θέλει Microsoft, αν είναι κάτι που δεν θέλει Microsoft ή που δεν την ενδιαφέρει. Σαν κίνηση, εμένα μου φαίνεται περισσότερο σαν τη μανία της Microsoft να έχει εκδόσεις. Πώς έχει τα Windows, ας πούμε, και έχει τα Pro, έχει τα Ultimate, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και το βλέπεις αυτό να το πάρεις από ανατολικά, δηλαδή βλέπεις την Nintendo πόσο κλειστή είναι, όσοι οι Αυτό είναι παιδιά, άμα σας γουστάρει. Άμα σας γουστάρει, τα λέμε. Βλέπεις τη Sony, η οποία ναι μεν είναι πιο δυτικό φρονή, αλλά είναι και αυτή αρκετά πιο κλειστή από τη, από τη Microsoft. Μια κονσόλα είναι, παιδιά, είναι, αυτό είναι το business που έχουμε, αυτό είναι το, το PlayStation Now, δεν αλλάζουμε τίποτα. Αυτό είναι, πάρτε το. Όπω είναι. Και είστε, είστε καλύτεροι, α πούμε. Και σου έχει μια έκδοση τώρα είτε με το Blu-ray είτε με το... χωρί το Blu-ray. Που εκεί για μένα αυτό χαζομάρα είναι. Αλλά τέλο πάντων. Ε, και μετά έχει η Microsoft η οποία είναι ανοιχτή τελείω στο concept. Και αντικατοπτρίζεται και κάπω και η φιλοσοφία των, των εταιριών, κάτι τη γνώμη αυτό που είπα για το Blu-ray, πώ σου φαίνεται. είναι OK που έχει Blu-ray το που έχει αυτέ τι δύο εκδόσει, α πούμε, το PlayStation 5. είναι OK για τη Sony. Επειδή στην έκδοση με Blu-ray έχει μικρότερη χασούρα. Ενώ <laughs> no, στην έκδοση χωρί το, το Drive έχει μεγαλύτερη χασούρα. <laughs> 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 αυτό. Τώρα θα πει κάποιο, ναι, αλλά μετά τα παίρνει από digital και δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά. Ναι, μπράβο. Παιδιά έτσι κι αλλιώ σα τα παίρνανε. Δεν είναι, το ζήτημα, είναι η μοιρασιά τώρα το πώ τα βγει. Από digital στην τελική μπορεί να πάρει περισσότερα λεφτά και ο developer. Δεν παίρνει μόνο ο platform holder περισσότερα λεφτά. Οπότε δεν είναι καλά αντικό αυτό το πράγμα. Καλά τώρα εκεί πέρα, μην μπλέξουμε με το concept. Ναι, Πώ είναι ελεγχόμενε οι τιμέ και είναι υψηλότερε σε σχέση με τα, να τα βρει στο ράφι και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν θα υπάρχει ράφι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχουν αρκετά σενάρια. Αλλά μην, μην πέσουμε σε τέτοια τρύπα. Ε, Θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι ακόμη για το, για το S ε, Και να το συνδυάσουμε με τις εκδόσεις του, του PS Πιστεύεις ότι ε, 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 Αν, αν βάλουμε δύο άτομα ρε παιδί μου Ο ένας πάρει Series S και ο άλλος πάρει ε, Series X ε, Έχουν πιστεύεις και οι δύο την ίδια πιθανότητα Να γίνουν συνδρομητές game Pass; Ναι Νομίζω ναι Νομίζω ότι όπως αγοράζει το Series S ε, είναι ακόμα πιο δελεαστική αυτή η πρόταση. Γιατί αυτός που αγοράζει το Series S κατά πάσα πιθανότητα είναι κάποιος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το top gaming ε, concept. Ε, είναι κάποιος ο οποίος έχει μικρά παιδιά και θέλει να είναι άνετος. Ε, είναι κάποιος ο οποίος δεν παίζει τόσο φανατικά ή παίζει πολύ συγκεκριμένου τίτλους και η ιδέα ότι μπορεί να δώσει 200 χάρη ευρώ λιγότερα και απλά 10 ευρώ το μήνα και να έχει πρόσβαση σε τόσα παιχνίδια, αυτό το πακέτο είναι, είναι δημιουργεί μια φτύνια σε εισαγωγικά που είναι δύσκολο να, να, να κάνει κάποιο πίσω. Ε, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η Microsoft δεν έχει δώσει περισσότερα incentives να γίνει αυτό το πράγμα. Αγοράζοντα την κονσόλα δηλαδή. Ε, ίσως είναι νωρίς θα μου πεις, περιμένουμε να δούμε περισσότερα νούμερα. Και εσύ πιστεύει ότι παίζει ρόλο το, το S και το 6 αυτό το πράγμα, θα να... Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο, πόσο πιο πιθανό, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό κάποιον, για κάποιον που έχει ΣΥΡΙΖΕΣ να μπει στη διαδικασία να πληρώνει Game Pass και πιο σταθερά. Διότι για σκέψη τώρα τι παίζει, αυτό ισχύει τώρα τελευταία έτσι που έκανε και την αλλαγή η Microsoft. Τώρα μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι αντί πάνω στο ίδιο το ΣΥΡΙΖΕΣ από το cloud, αλλά να τρέχει σε Series X στο cloud και αυτό που βλέπεις εσύ ναι προφανώς είναι βίντεο δεν είναι, δεν είναι local compute και τα λοιπά πάρα πολύ ωραία αλλά αυτό που βλέπεις εσύ τώρα σαν ποιότητα γραφικών στο S από το cloud είναι καλύτερο από αυτό που μπορεί να πετύχει ψεγραφικά το S είναι ένας τρόπος να πά στα καλύτερα γραφικά χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει το ακριβότερο μηχάνημα. Και δεν είναι ανάγκη να πάρει αυτή την απόφαση με τη με το καλημέρα. Είναι κάτι που μπορεί απλά να κάνει αργότερα. Αλλά αυτό για τη Microsoft είναι κέρδο, διότι σημαίνει ότι θα το σκεφτεί ακόμη περισσότερο να την κόψει συνδρομή. Σε σχέση με αυτό που είναι στο Series X. Γιατί στο Series X το μόνο που σημαίνει το Game Pass είναι, είναι access. Στο Series X ε, μπορεί να σημαίνει και ποιοτική διαφορά ίσως είναι και εν τέλει ο λόγος που δημιουργήθηκε το S είναι ακριβώς για να είναι gateway για το Game Pass. Έτσι, δηλαδή έχει το ακριβώς σου gateway που είναι το X, έχει το PC το οποίο είναι ένα gateway ούτως ή άλλως, έχει το S το οποίο είναι το φτηνό gateway για το Game Pass και όλα αυτά μπορεί να, να συνδεθούν με κάποιο τρόπο με το X Cloud. Και κάθε μια πλατφόρμα το χρησιμοποιήσει με διαφορετικό τρόπο και ανάλογα που, που θέλεις να παίξεις κτλ μου φαίνεται εάν το πάρουμε έτσι σαν λογική μου φαίνεται πιο σωστή αυτή για το ΣΥΡΙΖΕΣ και ίσως και γι' αυτό δεν έχουμε δει καμπάνιες για το S δεν έχουμε δει προωθήσεις για το S είναι πολύ συγκεκριμένα ε, τα πράγματα τα οποία ακολουθεί η Microsoft για, για την κονσόλα αυτή και δεν ξέρω σου φαίνεται ότι ήταν καλή η επιλογή γενικά να υπάρξει το S μετά από τώρα μισό χρόνο και παραπάνω Εντάξει, εγώ δεν είμαι φαν δηλαδή, του, το, το concept, αλλά είναι η δική μου πετριά αυτή. Ναι, όχι, απλά πώς το αισθάνεσαι ότι είναι, είναι counterproductive, ας πούμε, και ότι στην ουσία αυτοί που αγόραζαν S θα αναγκαζόντουσαν να πάρουν το X αν δεν υπήρχε το S. Γιατί εγώ τίνω προς εκείνο το mental, τίνω να πιστέψω, χωρίς να έχουμε στοιχεία, τίνω να πιστέψω ότι μεγάλο ποσοστό όσων έχουν πάρει το S θα έδιναν τα παραπάνω χρήματα για το X. Εάν υπήρχε μόνο το S σε αυτό το στάδιο που είμαστε νωρί ακόμη ναι, παίζει σημαντικό ποσοστό εκείνων που κατέληξαν μες να σφίγγονταν για το X προχωρώντας όμως αλλάζει αυτό το mix διότι μπαίνουν στο παιχνίδι καταναλωτές που δεν είναι τόσο με την πρεμούρα ξέρεις να κάνουν κίνηση νωρί. και μπορούν να υπολογίσουν τελει... και υπολογίζουν τελείως το οικονομικό της υπόθεσης πιστεύω και εδώ που τα λέμε τώρα έτσι ε, δεν έχουμε φτάσει ακόμη και στο σημείο που ε, το, το Game Pass με το cloud βέβαια έτσι, λειτουργεί χήμα σε και τέτοια. Δεν ξέρουμε τι σου επίπτωση το γι' αυτό. Όχι, όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι, είναι μακρινό το... Αλλά τέλος πάντων σε γενικές γράμμες δηλαδή νομίζω ότι πλέον πιάνω κάπως τη λογική της Microsoft για την περίπτωση του, του S αλλά γενικά στις, στις κονσόλες δεν είμαι φίλο τη έξτρα πολυπλοκότητας στην πρόταση που έχει να σου κάνει μια εταιρεία. Τώρα θα πει κάποιο: Αν δεν είσαι φίλο τη έξτρα πολυπλοκότητα, τότε γιατί δεν ξενέρωνες με τα Xbox One X και με τα PS4 Pro κτλ. Γιατί τότε υποτίθεται ότι γινόταν μια κίνηση ακόμη που έφεραν μια κάποια πρόοδο σε κάτι και δεν άλλαζε το τέλο πάντων. Το ότι το βασικό το, το μηχάνημα ήταν το, το, το target system, α πούμε, και είχες μια θεωρητική εγγύηση τέλο πάντων μέχρι ένα σημείο. Ε, 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 είναι και διαφορετικό να σημαίνει κάτι τέτοιο στο λαντσάρισμα και μετά από τέσσερα χρόνια. Έτσι, είναι, δηλαδή, ο κόσμος καταλαβαίνει τη διαφορά περισσότερο ε, σε αυτά τα πράγματα. Και είναι. τι να πω. Ε, θα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η Microsoft. Ε, τον επόμενο καιρό με το S. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε πιο ξεκάθαρα πράγματα περισσότερο την περίοδο του, του Ε, για το τι αισθάνεται η, η εταιρεία για την πορεία. Γιατί μιλάμε τώρα, παιδιά, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, α πούμε, τότε θα κλείνουμε χρόνο στην ουσία. Ακόμα δεν έχουμε κλείσει χρόνο για την νέα γενιά. Έτσι. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι και πρώιμε αναλύσει για τέτοια θέματα. Είναι περισσότερο αίσθηση για το πώ έχουν πάει οι κονσόλε. Δεδομένου ότι δεν έχουμε και νούμερα για την όλη κατάσταση. Σαν, σαν επιλογή και τα λοιπά, το S και εγώ είμαι, είμαι πάντα τσάψη. Μπορεί να είμαστε λίγο έτσι παλαιομοδίτε σε αυτό το πράγμα. Ότι στην αγορά του video game ε, η έννοια του ενιαίου και του όλοι έχουμε το ίδιο είναι μέρο τη κουλτούρα μα. Και νομίζω μία από τι ε, μεγάλε επιτυχίε του, του Switch είναι ακριβώ αυτό. Ότι ε, όταν κυκλοφόρησε δηλαδή και τα, τα δύο-τρία χρόνια όλοι, όλοι είχαν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Όλοι ήταν δοσμένοι στο Switch και είναι καλό όταν υπάρχει αυτό Εντάξει, μετά είχαμε βέβαια τα υπόλοιπα μοντέλα αυτό το κάνει ε, να, για να αγγίξουμε λίγο το θέμα του Backwards Compatibility που, που λέμε γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο θέμα παρότι είχαμε και στην προηγούμενη γενιά υποτίθεται τέτοιε. Ε, διευκολύνσεις τουλάχιστον περισσότερο από την πλευρά του Xbox τελικά, ειδικά αυτή την πρώτη χρονιά που είναι και τα πράγματα όπως είναι και από κυκλοφορίε και, και τα λοιπά ε, έχεις αλλάξει ως προς το αν σου φαίνεται σε κάποιο βαθμό χρήσιμο ή όχι στην τελική και εσύ είσαι με ένα καινούριο μηχάνημα ρε παιδί μου και παίζεις ό,τι παίζεις για το λόγο που το παίζεις ας τα πούμε έτσι ε, πιστεύεις ότι αυτή την περίοδο που έχει περάσει θα ήσουν χειρότερα είσαι καλύτερα με backwards compatibility ή ξέρω εγώ τίποτα, ναι, ούτε ούτε ζέστη. Ε, κοίτα, για μένα το να υπάρχει παγκόσμιο compatibility είναι κάτι θετικό. Και είναι μέρο τη συνέχεια των γενναιών στι κονσόλε, του πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το software που έχει. Ε, και είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην ουσία backwards compatibility που τα παιχνίδια βελτιώνονται αυτόματα σχεδόν. Ε, στην περίπτωση του Microsoft πολύ περισσότερο από ό,τι στη Sony με ανάλυση, frame rates, automatic HDR κτλ. Από αυτή την έννοια, ναι. Να μου πεις αν το θεωρώ ακόμα κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, ε, δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι, ναι, το να έχεις κάποια παιχνίδια που τρέχανε στην προηγούμενη κοστολή να τρέχουν σε αυτή είναι σημαντικό κομμάτι όταν αλλάζουν γενιές, εννοείται, και πάντα υπήρχε αυτό, δεν ήμασταν τελείως, ας πούμε, ξεκάρφωτοι, αλλά ακόμα και με τις νέες, ας πούμε, τεχνολογίες δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ε, απαραίτητο selling point στην περίπτωση της Microsoft όμως και εδώ θέλω να βάλω ένα αστερίσκο στην περίπτωση της Microsoft το backwards Compatibility το έκανε selling point χρησιμοποιώντας όμως τις νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας δηλαδή την έννοια ότι μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια προηγούμενης κονσόλας με πολύ καλύτερα γραφικά με πολύ καλύτερα frame rates με ασύλληπτα loadings Οπότε υπό αυτή την έννοια το να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν στην ουσία μέσα στην κονσόλα με τον Microsoft Compatibility ήταν μια από τις πανέξυπνες κινήσεις της Microsoft και έγινε αυτό μέσω του Game Pass φυσικά. Ε, υπό αυτή την έννοια ναι, μια τέτοια προσέγγιση σαν της Microsoft είναι κάτι το οποίο χρειαζόμασταν πιστεύω. Πιστεύεις ότι χάρη σε αυτή την κίνηση της Microsoft περισσότερο σύρθηκε ή τι οθέτησε ή, ή Sony κάτι ανάλογο ε, Σύρθηκε, σύρθηκε Δεν, <laughs> Είδα ότι έμενε πίσω πολύ γρήγορα και είδα ότι ο κόσμος αντέδρασε θετικά σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ και αναγκάστηκε να μπει να μπει στο χορό όπως μπήκε ας πούμε στο, στο χορό και εν τέλει πάντα το σύστημά τη θα προσφέρει κάτι το οποίο είναι OK, αλλά ποτέ δεν θα είναι, ξέρει, ολοκληρωμένο και super και όπω πρέπει στον πάγκο compatibility κτλ. Ναι, αλήθεια είναι ότι έκανε καλή δουλειά ω προ το εύρο συμβατότητα, αλλά από εκεί και πέρα επειδή διάλεξε πιο εύκολο δρόμο, το πούμε, σε σχέση με εκείνο τη Microsoft, το μέσο κέρδο που μπορεί να περιμένει στις ίδιε περιπτώσει τίνει να είναι μικρότερο, α πούμε. Κάπως αισθάνεσαι ότι είναι selling point Το backwards compatibility ε, Όπως γενικά το θεωρούμε Ή γίνεται selling point Όπως το πλασάρι Microsoft Πλέον Γιατί εγώ πιστεύω ότι πλέον αυτό θα γίνει στάνταρ Σε επόμενε κόνσόλε. Ναι και εγώ το πιστεύω ότι είναι στάνταρ Βασικά ε, το backwards compatibility Πλέον δεν σημαίνει αυτό που σήμαινε Στην εποχή του Xbox One από την άποψη ότι πριν Δηλαδή ειδικά στην αρχή σήμαινε Ότι ένα παλιότερο παιχνίδι τρέχει Σήμαινε αυτό και μπορούσα να παίξω ρε παιδί μου Χωρίς να χρειάζομαι να έχω συνδεδεμένο δίπλα Το παλιότερο μηχάνημα και τα λοιπά Πλέον Σημαίνει ότι τρέχει καλύτερα Οπότε έχουμε και βελτίωση Στο ίδιο στο το παιχνίδι Και αυτό θα συνεχίσει να είναι Βασικά θα γίνει κανόνας προχωρώντας καθώς πληθαίνουν τα παιχνίδια που παλιώνουν τέλος πάντων και είναι φτιαγμένα ώστε να ξέρουν τι τους γίνεται με δυναμικές αναλύσεις και ιστορίες και όταν θα έρθει νεότερο hardware και νεότερο hardware και νεότερο hardware θα είναι πιο εύκολο ακόμη να πούμε ότι παιδιά τα είχαμε όλα τα ξεκλείδωτα ε, βλέπουμε εδώ brute force πάρ' τα όλα και τι γίνει ξέρω εγώ ενώ έχουμε ακόμα περι, πάρα πολλές περιπτώσεις δηλαδή με πλειοψηφία στην ουσία παιχνιδιών που είναι υποστηρίζονται μεν τα βάζεις παίζουν αλλά επειδή ήταν πολύ κλειδωμένα ως προς το πως μπορούν να κινηθούν δεν έχει και καλά κάποιο αυτόματο κέρδο χωρί να κάνει κάποιο έξτρα δουλειά. Αλλά πέραν αυτού που είναι το πρακτικό τη υπόθεση, νομίζω ότι είναι ε, απαραίτητο πλέον για του publishers, καθώ οι publishers βλέπουν ότι μεγαλώνει το ποσοστό του τζίρου του από παλαιότερου τίτλου. Είτε μιλάμε, εντάξει, μπορεί να είναι αυτή τη γενιά, αλλά μπορεί να είναι τη προηγούμενη, τη προπροηγούμενη, αυτοί βλέπουν ότι μπορούν να πουλάνε πλέον και να βγάζουν κανένα φράγκο τη προκοπή. Ε, με παιχνίδια που παλιότερα απλά τα ξεγράφανε με τη μία. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν πόρτι τέλο, φούντο. Και από εκεί και πέρα στην πλευρά του χρήστη πιστεύω ότι είναι περισσότερο το ψυχολογικό τη υπόθεση. Νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και αυτό που δεν πιάνει τον εαυτό του να σκέφτεται ότι θέλει να παίξει κάτι παλιότερο. Αν και δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο πάνω σε κάποια ξέρω, περίοδο εκπτώσεων να βρει κάποιο παιχνίδι που είναι από προηγούμενη γενιά και να πει ας το παίξω νομίζω ότι ακόμη και αν δεν το αγγίξει ποτέ αυτό το, το, σενάριο πάντως αν του πει το μηχάνημά μου το καινούριο που θα βγάλω δεν θα έχει τέτοιου είδους, δεν θα προσφέρει τέτοιου είδου δυνατότητα θα εκνευριστεί πλέον Ναι Νομίζω ότι αυτό γενικά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και πλέον ε, έχουμε μιλήσει αρκετά για το πώς πρέπει να μεταφέρουμε τις, προηγούμενε τις προηγούμενες εμπειρίες και να έχουμε αυτό το, αυτή τη συνέχεια των γενναιών και ότι είναι σημαντικό για τις games, αλλά υπάρχει και το και αυτό πρέπει να πούμε ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούσαμε για να δημιουργήσουμε games, ας πούμε, στην εποχή PlayStation, ή πιο νωρί, PlayStation 2, ε, είναι πολύ διαφορετικές και χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά ε, για να φέρεις αυτούς τους είδου να είναι συμβατοί ε, και να μπορέσουν να τους παίξει κάποιο στη σύγχρονη γενιά. Πλέον αυτό έχει αρχίσει και εξαλείφεται. Δηλαδή από την προηγούμενη γενιά και μετά, και τώρα δηλαδή και στις επόμενες, είναι πιο εύκολο να γίνει μετάβαση από θέματα γραφικών, από θέματα τεχνολογιών για το πώ οι τίτλοι να, να συνεπάρξουν και στι επόμενε γενιές Και αυτό πιστεύω δεν θα σταματήσει πλέον. Έχουμε φτάσει σε ένα τεχνολογικό σημείο και σημείο του πώ ε, γίνονται αυτά τα πράγματα, που είναι αρκετά βαθό και αρκετά καλό, ε, για να πιστεύουμε ότι αυτή η συνέχεια ε, θα γίνει πλέον ε, κάτι ενιαίο. Στι στις εταιρείες. και μπορεί ας πούμε να δούμε και σιγά σιγά και ξέρεις όπως έχουμε δει με τα, με τα digital stores ας πούμε μέσα στις κονσόλες και το PlayStation και τα streaming και να αρχίσουμε σιγά όσο καταλαγιάζει αυτός ο, αυτή η μετάβαση εταιρείε να αρχίσουν να ασχολούνται και πιο ρεαλιστικά με τίτλους που δεν θα, δεν ασχολούνται ποτέ για να τους φτιάξουν ας πούμε. οπότε ναι σίγουρα αυτή η γενιά θα είναι η γενιά που θα θα βάλει το backwards compatibility όπως το είπες με την έννοια ότι είναι καλύτερο, πιο όμορφο, πιο γρήγορο ε, στο μυαλό μας. Και δεν θα ήθελα να βγει αυτό ποτέ. Και εγώ προσωπικά έχω παίξει τίτλους και το Mass Effect Legendary Edition με το σχάρι, ε, είναι τίτλοι οι οποίοι έχουν όντω διαφορά όπως θυμάσαι. Και ενώ ποτέ δεν θα ξανά με την τριλογία του Mass Effect, η ιδέα ότι έχουν το HDR, η ιδέα ότι είναι 60 FPS, ότι έχουν βελτιώσει το φωτισμό, ε, μπαίνει μέσα περισσότερο και παίζει περισσότερο. Είναι, είναι, πιο εύκολο να επιστρέψει δηλαδή, στα, στα παλιά. Έτσι. Ναι, ναι. Και γενικά είναι μεγάλο το εύρο του τι σημαίνει τέλο πάντων όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί για κάθε spec ops the line που το βάζει και απλά τρέχει, υπάρχει και ένα α το πούμε και ένα Gears 5 το οποίο σημαίνει τελείω άλλο πράγμα. Το είναι backwards compatible. Δηλαδή είναι παπάδε, ξέρω εγώ. Από, από τη μία στην άλλη. Ε, και πιάνω και εγώ τον εαυτό μου πιο συχνά πλέον να μπαίνω στην διαδικασία να τσιμπάω κανένα παλιότερο παιχνίδι που μου είχε ξεφύγει. Που στην τελική είναι ευκολία, έτσι. Μόνο να σκεφτώ τι έπρεπε να κάνω, τι κολοτούμπε να κάνω προηγουμένω για να, για να, το παίξω, ρε παιδί μου. Όχι επειδή δεν το σήκωνε το μηχάνημα, αλλά επειδή πολύ απλά δεν ήξερε να το κάνει το μηχάνημα. Το αυτό. Ε, να σου πω, Ηλιά, το VR τι κάνει. Καλά είναι. Το VR είναι ένα <χει> αναμονή. Έχει ακούσει τίποτα τελευταία για το, για το PC, για τι όλε τι επαναστάσει που έφερε το PC στο VR κτλ. Ή, ή, ή έχουμε κολλήσει. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή η λοιπά ή έχουμε κολλήσει. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η εχουμε επανάσταση, καλά σίγουρα αδικούμε κάποιον έτσι, γιατί δεν είναι ότι οι developers δεν έχουν μάθει πράγματα σε επίπεδο design, δεν έχουν δοκιμάσει πράγματα oh, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Α, θα είμαστε πιο ισοπεδοτικοί από όσο έχει νόημα, αλλά αν πούμε ότι εντάξει μένουμε στην ταπακέρα, θα πω ότι η πιο σταθερή επιτυχία του, του VR Gaming είναι ότι έχει ανεβάσει το μέσο έξοδο του PC Gamer. <laughs> 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 αυτή ναι. ε, είναι η πιο στάντερ. ναι. και... Είναι η, γενιά η προηγούμενη και τώρα αυτή που τρέχει τέλος πάντων ας πούμε κυρίως η προηγούμενη γιατί αυτή που τρέχει δεν έχουμε δει δείγματα αλλά υπάρχει η διάθεση από τις εταιρείε. Ε, έφερε πιο κοντά το VR Gaming που έχουμε δει ποτέ και έθεσε τις βάσεις ότι μπορεί όντω ε, να δούμε παιχνίδια και εμπειρίες που δεν έχουμε δει ποτέ. Ε, είχαμε μεγάλες επιτυχίες στο VR, ε, όπως το Alex ας πούμε. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ένα από αυτά τα πράγματα μάλλον που άμα δεν τα πάρει κάποια ταινία να τα κάνει mainstream, ε, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε πραγματικές αλλαγές. Και η Sony αυτή που μπορεί να το κάνει mainstream γιατί έχει αυτή τη βάση της πιο πριν. Απλά μου κάνει εντύπωση που καθόλου δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα στην ουσία η Microsoft και η Nintendo. Η Microsoft μάλιστα έχει πει και όλα ότι όσοι έχουν τα πράγματα δεν βλέπει λόγο να το κάνει. Δηλαδή mm. δεν είναι στο το ψάχνουμε. Καλά, όλοι πάντα ψάχνουν τα πάντα αλλά δημοσίως σου λέει δεν, 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 δεν yeah. ασχολούμαστε. Και δεν είναι πολύ Microsoft αυτό. <laughs> Συνήθω η Microsoft ασχολείται με τα πάντα και έχει διάφορες απόψεις για το πώς να γίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό μου έχει κάνει εντύπωση όταν έχει μια τόσο μεγάλη εταιρεία παντοδύναμη παγκοσμίω να το έχει βάλει εντελώ στην άκρη και να μην την ενδιαφέρει ούτε αν ο ανταγωνισμό τη το κάνει. Στην ουσία ή το κάνει καλά. Από την άλλη, ε, πιστεύει ότι υπάρχει κάποια, κάποιος, κάποια φωτιά πίσω από τον καπνό ότι η Sony Τρέναρε πάρα πολύ το VR της. Yeah, η Sony σε αντίθεση με τους υπολείπους που ασχολούνται με το VR πρέπει σε κάθε της βήμα να πετυχαίνει μια λογική ισορροπία τιμής, λειτουργικότητας, απόδοσης κτλ. Θα πεταχτεί κάποιος σε αυτή τη βάση και θα πει ναι 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 αλλά το Quest που έτσι και έτσι και έχει και normal τιμή και τα λοιπά. Ναι, 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 Γιατί εκεί πέρα η Facebook θεωρεί ότι θα βγάλει λεφτά για τη διαφήμιση. Η Sony δεν μπορεί να το θεωρήσει αυτό με τον ίδιο τρόπο και να φτιάξει ένα ανάλογο business model. Δεν λειτουργεί έτσι. Και για να μην έχουμε και αμφιβολία αυτά πάτη, αυτό το ότι παίζει ρόλο το διαφημιστικό της υπόθεση στην περίπτωση της Oculus παύλα Facebook είναι κάτι το οποίο παραδέχεται δημοσίωση η εταιρεία. Η Sony δεν θα λειτουργήσει με τι ίδιε ισορροπίε. Πρέπει να φτιάξει ένα μείγμα τέλο πάντων που να λειτουργεί με άλλε συνθήκε. Παρ' όλα αυτά, και ασχέτω του, του, business model, έχω την εντύπωση ότι στο, στο χώρο του computing γενικότερα. Ε, η φάση έχει παγώσει λίγο Δηλαδή άσχετα με το τι κάνει το PC gaming Ας πούμε με διάρκεια τα λοιπά, Που εκεί πέρα είναι πιο ενεργά τα πράγματα Πιο ενεργή η κοινότητα Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη στι εταιρείε τεχνολογία ότι το Zoom θα το δούμε σε AR και MR, mixed reality και augmented reality, και σε πεδία που δεν συνδέονται δε και καλά με το, με το gaming. Και γίνονται επενδύσει προ τα εκεί πιο επιθετικά, πιο έντονα και για τελείω άλλε χρήσει, ακόμα και η Microsoft, α πούμε. Ρίχνει λεφτά στο HoloLens Στο οποίο ο HoloLens δεν είναι καταναλωτικό προϊόν Δηλαδή κάνει πράγματα Γιατί πηγαίνει μετά και κανονίζει Μια σύμβαση με το Με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις Και τους θακώνει σε να μην υπάρχει αύριο Ενώ παράλληλα στην πράξη Αδιαφορεί για το VR Gaming ας πούμε Έτσι και σε αυτά τα πράγματα παίζει πάντα ρόλο το που πάει το φράγκο. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, αν μιλήσουμε για, για MR και AR, μπορεί να καταλήξει ένα hardware που σε βολεύει τέλος πάντων σε διαφορετικά σενάρια χρήση και διαφορετικά αντικείμενα τέλο πάντων. Ενώ το VR gaming έχει ένα mode πραγματικό. Να πει, κοίταξε να δει, με εξαίρεση κανένα AR gaming τύπου Pokémon Go που έχει τη χαριτομενιά του για τον όποιο λόγο. Ε πηγαίνει πακέτο με την αποκοπή τέλος πάντων του, του παίχτη από τον υπόλοιπο κόσμο εκείνη τη στιγμή και ποια εταιρεία μεγάλη μπορεί να επενδύσει γενικότερα σε τέτοια πλατφόρμα που πηγαίνει πακέτο με την πλήρη αποκοπή δεν, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο στην εποχή που όλα πρέπει να είναι social και ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε το Metaverse και, και τα συνάφη δεν ξέρω τι παίζει αυτή η ιδέα του Metaverse η ιδέα των ε, νέων εμπειριών ε, του ψηφιακού κόσμου, του απόλυτου immersion. Είναι ιδέες οι οποίες ανέκαθεν υπήρχαν στη, στα video games και δεν θα πάψουν να μας απασχολούν. Το VR είναι ένας τρόπος να γίνει αυτό και σίγουρα υπάρχουν εμπειρίες στο VR ας πούμε, στο Playstation που, ε, αλλά και στο, στο PC παραδείγματος χάρη όπως το Elite Dangerous που όντως ε, αξίζουν τα χρήματά τους αν είσαι dedicated για αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο και σίγουρα το επίπεδο του immersion και το επίπεδο του πώς σε κάποιες εμπειρίες και τις βιώνεις διαφέρει στο, στο VR. Αλλά δεν είναι αυτή η πορεία των video games όπως τη ξέρουμε. Δεν είναι η πορεία στην οποία θα φτάσουμε μέσω του VR. Είναι πιο πιθανό για μένα να το κάνουμε skip το κομμάτι του VR. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα έχουμε VR αλλά στην ουσία θα ασχολούμαστε με το πώς θα κάνουμε implants, ας πούμε, στο, στο μυαλό για να μπορέσουμε την εμπειρία να την, να την πάρουμε απευθείας. Ε, και Ευχαριστούμε, Βάλλη. Αυτό δεν είναι. Ναι, και αυτό, αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει ε, την εμπειρία. Είναι βέβαια τρο, τρομακτικό. Ε, και, αλλά αυτό θα είναι να την αλλάξει. Δηλαδή, όταν μπορεί στην ουσία απλά να κάθεσαι σε μια καρέκλα. Και να μην χρειάζεται να σηκώνεσαι πάνω. Να κινείσαι σαν τρελό. Να κάνει βλακίε, α πούμε, για να μπορεί να χτυπήσει ένα, χτυπήσεις, ένα σπαθί. Αλλά στην ουσία να, όλα να γίνονται στο μυαλό σου με τα inputs. Και απλά εσύ να κάθεσαι καρέκλα και να παίζει το παιχνίδι στην ουσία στο μυαλό σου, σαν να παίζει, ας πούμε, κανονικά. Φυσικά και... Αυτό είναι sci-fi που να φτάσουμε. Ευχαριστούμε επίση Black Mirror. Είναι... Συνεχίζουμε. Συνέχιστε. Ναι. Είναι, είναι κομμάτι. Ευχαριστούμε Black Mirror. Ναι. Ε, αλλά είναι και το τέτοιο. Είναι και το. Είναι και το ωραίο που, το, που ασχολείται με αυτό το πράγμα. θέλω θυμάμαι τον όνομα του να γράμμα του. Ε, και δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται το VR πλέον ω κάτι το οποίο μπορώ να πω. Οχ, περιμένω να δω τι άλλο φοβερό πράγμα θα δω. Ναι, νομίζω ότι ο τεχνολογικό τομέα είναι λίγο. Β, βασικά, ναι, ο τεχνολογικό τομέα είναι λίγο σε μια δική του φούσκα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα παίζει ρόλο το κόστο, σίγουρα παίζει ρόλο το αν υπάρχει καλωδίου ή όχι. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, κάποιο θα προτιμήσει κάτι πιο φθηνό και κάτι στο οποίο ε, δεν, πηγαίνει, δεν, δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να, να μπουρδοκλωθεί για να το σκοτωθεί, τσακιστεί μέσα στο σπίτι του, α πούμε, κάνοντα το Α ή το Β. Αλλά. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πραγματικό ζήτημα. Νομίζω ότι αν ήταν πάνω απ' όλα αυτό το πραγματικό ζήτημα, ας πούμε, προσπάθειες που είχαμε δει, που ξεκινούσαμε τη λογική ότι πρέπει να κάνουν το VR κάτι πιο προσιτό. Που είχε, ξέρει, ένα απλό χέτσε τη πλάκα που δεν είχε καν οθόνη και χρησιμοποιούσε το κινητό σου, α πούμε. Και έτσι την έβγαζε στην για VR. Ε, δεν θα είχαν πεθάνει και έχουν πεθάνει όλε αυτέ οι προσπάθειε. Σάμσον το δοκίμασε, τέλο. Google το δοκίμασε, τέλο. Όποιο να το δοκίμασε, τέλο. Κατά μία έννοια, ακόμα και η το δοκίμασε <laughs> με τα. Με α τα, το πούμε, λάμπο εκεί πέρα. Πάλι τέλο. Ε, ναι, εντάξει, είχε ό,τι περιορισμού είχε και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι ε, οι εταιρείε έχουν χωνέψει ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέραν του κόστου και του καλοδίου. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν. Τέλο θα δούμε. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το πώ θα λειτουργήσει η Sony σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι η μόνη που θα κάνει μια τέτοια κίνηση καθαρά και εντάξει, και αν όχι καθαρά, πρωτίστω και πάνω απ' όλα για τα games. Και όχι ω μέρο ενό άλλου οράματο τέλο πάντων πιο φιλόδοξου, ευρύτερου και φανταστικού και ότι θα παίξει ρόλο πολύ εκεί πέρα. Με την διαλογική που και στην πρώτη τη απόπειρα, σούμε, τράβηξε μεγάλη μερίδα τη αγορά χωρί να έχει ούτε τεχνικό πλεονέκτημα, χωρί, χωρί, χωρί. Για να κλείσουμε. Αν και τέλο πάντων. Δεν είναι κατάλληλο θέμα για να κλείσουμε. Ε, Λιά, δεν γίνεται να σχολιάσουμε το τι γίνεται μέχρι στιγμή στη νέα γενιά συστημάτων στην νέα εποχή της αγοράς και να μην πιάσουμε τη τιμολογήση είναι λίγο δύσκολο αλλά ξέρω ότι έχεις μια ευαισθησία ρε παιδί μου εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει στο, στο μισοδιάστημα κάτι τι, τι, θες να πούμε πάνω Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι απ' τη μία έχουμε την Nintendo η οποία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί έτσι κι αλλιώ σου λέει εδώ και χρόνια η Nintendo δεν αλλάζει τίποτα στι τιμέ του hardware. Έχει άλλο mix έχουμε τη, τη, Microsoft που έτσι όπως το έχει παίξει δεν έχουμε καταλάβει αν έχει αλλάξει κάτι ή όχι γιατί δεν έχουν βγει καινούργοι καινούργοι τίτλοι κομμένοι και λαμένοι. δεν έχει προλάβει να βγάλει τίποτα δικό της για να πει εγώ υιοθετώ αυτή την πολιτική ή την άλλη πολιτική οπότε έχουμε μείνει στο φλού έχουμε μόνο <στονίτρια> το, το παράδειγμα τη Sony σε αυτή την περίπτωση που έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε 70 δολάρια 80 ευρώ ευχαριστώ γεια σας και αυτό έχει πάρει μαζί του τους κλασικούς υπόπτους σε αυτές τις Activision Blizzard και τα λοιπά, που η EA δεν μπορεί να μείνει καν σταθερή στο τι σημαίνει και τι κάνει ακριβώς δηλαδή πέρυσι είχε μια τακτική χή για τα FIFA και τα Madden και τα λοιπά φέτος έχει μια παρόμοια αλλά όχι ακριβώς δεν ξέρω το, το πήρε το μάτι αυτό το προλαβές τι, και... πέρυσι έλεγε ρε παιδί μου ότι πάρτε την έκδοση κτλ. αλλά για χι μήνε. Ε, θα μπορείτε να πάρετε την καλύτερη έκδοση αν αγοράσετε μηχάνημα κτλ. χωρί εξαχρέωση. Τώρα κάνει αυτό που κάνει και η 2K Και σου λέει αν θέλεις ε, Να αγοράσεις κάποια έκδοση Που να σε καλύπτει και στις δύο γενιές Θα πρέπει να είναι από τις ειδικέ Εκδόσεις που είναι πιο ακριβές Αν πάρεις τη vanilla Την αγοράζεις για ένα σύστημα Είτε είναι για PS4 και Xbox One Είτε είναι για PS5 Και Xbox Series και δεν γίνεται να κάνεις Τράμπα Από εκεί και πέρα η Ubisoft είναι επίση ένα θεωρητικό ερωτηματικό γιατί δεν άλλαξε τιμολόγηση ακόμα, αλλά δεν... αυτό υποτίθεται ότι έχει ημερομηνία λήξης και δεν ξέρουμε τι έπεται μετά την ημερομηνία λήξη. Σαν τακτική, δεν έχουμε ιδέα. Οπότε η φάση είναι ένα σαχταρμάς. <laughs> και αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο. Αυτό με εκνευρίζει περισσότερο ακόμη από την ανατίμηση των πραγμάτων. Διότι θες που θες να με χρεώσει παραπάνω, δεν μπορώ να έχω και ένα συγκεκριμένο κανόνα μνημονικό, ρε παιδί μου στο κεφάλι μου για να ξέρω. Πώ θα κινηθώ. Ναι. Ο λόγο που είναι αχταρμά είναι ακριβώ επειδή δεν υπάρχει ε, κάποια σωστή επιχειρηματική λογική γιατί να, να, να ανεβούν οι τιμέ. Άμα υπήρχε σωστή επιχειρηματική λογική γιατί η τιμή πρέπει να είναι τέτοια, ενώ δηλαδή επαρκώ δικαιολογημένη ε, επιχειρηματικά, ε, οι εταιρείε δεν θα είχαν επιλογή. Θα ανεβάσανε την τιμή. Τώρα όμω δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία σου πουλάει παραδείγματο χάρη. Ε, μια τηλεόραση φτάνει σε αυτό το, το αποτέλεσμα λέγοντα ότι τόσο μου κόσεις αυτό τόσο μου κόσεις εκείνο αυτό είναι το περιοθέρο κέρδο που θέλω άρα αυτή βγαίνει τιμή στα video games δεν μπορεί να γίνει αυτό γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν διάφορες έτσι, λαβυρινθώδεις επιλογές <laughs> οι οποίες βγαίνουν άλλοι χρεώνουν το upgrade άλλοι δεν χρεώνουν το upgrade άλλοι χρεώνουν τα πακέτα άλλοι κάνουν αυτό που είπες άλλοι χρεώνουν τα remakes επειδή έχουν καλά γραφικά Άρα, τα καλά γραφικά είναι, θα ανεβάσουν την τιμή. Άλλοι λένε ότι είναι, είναι οι μηχανισμοί του next gen στο 2K που ανεβάσουν την τιμή. Δηλαδή είναι ένα μπάχαλο. Και ω ως, ως ένα σημείο, ναι, τα βίντεο the είναι αρκετά ρευστά για να μην είσαι πάντα σίγουρο ότι μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο οι εταιρείε περισσότερο εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή παρά το χρησιμοποιούν σωστά για να σταματήσει και αυτή η παράνοια που, που σε ενοχλεί, δηλαδή. Και για μένα, αν κατασταλάξουμε γενικά στη τιμή των 80, είναι η απόλυτη καταστροφή. Και δεν πρόκειται να βοηθήσει τη βιομηχανία σε κανένα επίπεδο αυτό το πράγμα. Δεν, δε γίνεται. Δεν γίνεται. Μόνο εάν μιλάμε για τίτλου που ξέρουμε πραγματικά το κόστο ότι είναι σε άλλο επίπεδο και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αν βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο σου κόστησε τόσο και για να, μπεις μέσα, να μην μπει μέσα πρέπει να βγάλει τόσο, οκ. Okay. Αλλά αν μου βγάλει το GTA 6 με 80 ευρώ, το οποίο μπορεί να το κάνει Άνετα, άνετα μπορεί να το κάνει άνετα. Και να πει το βγάζω 80 ευρώ, περιλαμβάνω και το online και πουλάω 50 εκατομμύρια κομμάτια σε δύο εβδομάδε και έχω βγάλει άλλα τρία GTA από αυτό. Ε, δεν υπάρχει να σταματήσει να το κάνει αυτό μόνο. Αλλά αυτό έχει κάποιο νόημα όταν μιλάμε για ένα τίτλο τέτοιο επίπεδου. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει αυτή, αυτή η επιδρομή. Και αισθάνεσαι ότι έχουμε δει μεγάλο κομμάτι να αναπτύσσεται προς εκεί. Είμαστε ακόμα νωρίς. Αισθάνεσαι ότι θα γίνει περισσότερο προς το 80 ή όχι. Ε, κοίτα, να σου πω αν ήμουν εταιρεία και έβλεπα ότι δεν έχει αλλάξει το, η στάση του κόσμου α, απέναντι στο, στις προπαραγγελίες και το τι πουλάω, πόσο το πουλάω και τα λοιπά, θα πω γιατί να μην το κάνω. Growth. Growth, φίλοι. Αυτό, αυτό, είναι, το, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ότι δεν μιλάμε τώρα για τέτοιες κινήσεις από εταιρείες που έχουν θέμα να επιβιώσουν. Δηλαδή, βλέπουμε τέτοιε κινήσει επειδή ε, ε, κοιτάμε εταιρείε που έχουν θέμα με το να εντυπωσιάσουν Τους του τους μετόχου του μερικού μήνε παραπέρα. Και έχω κρατήσει στην άκρη εδώ πέρα κάτι, <χι> κάτι δηλώσει, γιατί μέσα σε όλα είναι και από, από Take Two. Που η Take Two είναι Take Two, έτσι. Δεν χαρίζεται σε κανένα πουθενά, το ξέρουμε. Το 2019 εκεί στο δεύτερο μισό Είχε βγει ο Zelnik και έλεγε Ότι οι παραγωγές για PlayStation 5 και Xbox Series Δεν θα ανεβάσουν το κόστος Παραγωγής Έτσι όπως το βλέπει εκείνος που στην τελική Ήδη είχε εικόνα για τα πράγματα Και ήξερε ότι τρέχουν παραγωγές Στην εταιρεία του μέσα Και όταν ε, Άρχισε η εταιρεία Να υιοθετεί την ανατίμηση Σε κάποιους τίτλους τέλο πάντων και άρχισε να παίζει και το κρά επανήλθε ο Ζέλνικ και είπε ότι πρώτα απ' όλα δεν θα πάμε όλους τους τίτλους στα 70 το οποίο βέβαια είναι μαγική δήλωση από μόνο του διότι ε, αν ένα παιχνίδι πριν ε, ε, πάνω, 70 δολάρια λόγω τώρα έτσι, ας πούμε 80 ευρώ αν ένα παιχνίδι πριν μου το πουλάγες 50 ευρώ ε, και τώρα ανατιμηθεί και αυτό και μου το πας στα 60 ναι, δεν πάνε όλα τα παιχνίδια στα 80, αλλά γίνεται ανατίμηση σε όλε τι καινούργιε σου παραγωγέ. Οπότε είναι λίγο φλου η δήλωση αυτή. Όμω, όμως, επειδή ξέρουν ότι παίζει φιδεμπορία, ο Ζέλνικ τι είχε πει τώρα σε αυτή την περίπτωση. <laughs> Λέει The pricing has to reflect the quality of the experience. Και αυτό είναι που με βιδώνει περισσότερο. Είναι άλλη μια γενικότητα. Είναι άλλη μια, άλλη μια δήλωση πολιτικού. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι θα μου Είχα πεις Εσύ, εσύ θα μου πει ότι ω εταιρεία αποφάσει ότι αυτό είναι ποιοτικότερο παιχνίδι από το άλλο και το, το τιμολογείς υψηλότερα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, εγώ τι πρέπει να καταλάβω για το ότι και καλά με αυτό το σκεπτικό έχεις αντιληφθεί ότι ένα άλλο παιχνίδι που μου, πουλα, πουλάς δεν είναι αρκετά ποιοτικό. Δηλαδή τι, τι, πρέπει να καταλάβω από αυτό. Ναι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Μα αυτό είναι το, <χαι> με το μεγάλο πρόβλημα που έθεσε και εσύ και, και, είπα και εγώ ότι ο καθένας θα χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα όπως το βολεύει. Είναι όπως λέει το, το πολιτικό κόμμα ότι... Εμεί έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου μιλάμε τώρα κάνουμε ανατίμηση σε εποχή που ε, δεν, ε, η βιομηχανία βγάζει τα περισσότερα λεφτά ever. Και ανεβάζουμε τις τιμές. Και γι' αυτό δεν μπορώ να τα ακούω μπουρδε ε, που λέει κάποιο, χωρί να έχει κάπου να το στηρίξει συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, ότι ναι, αφού είναι ακριβέ παραγωγέ στα παιχνίδια. Ναι, ναι, ήταν, ήταν, ήταν και πριν ακριβέ παραγωγέ στα παιχνίδια. Ε, ή λέει ε, ότι ναι, μα ο πληθωρισμό. Ναι, ναι, αλλά το μέγεθο τη αγορά δεν είναι αυτό που ήταν πριν. Είναι άλλο να έχει 100 εκατομμύρια πελάτε και άλλο να έχει 50 εκατομμύρια πελάτε. Αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο. Αν, αν παίζουν ρόλο στη λαϊκή, παίζουν ρόλο και εδώ πέρα. Τι να γίνει τώρα. <Κι> <Κι> ναι. Και δεν, όταν στην ουσία έχει κάνει υψηλό about face ε, ο Ζέλνικ και η Take-Two καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι το budgeting της ίδιας της παραγωγής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι άλλο. Και είναι άλλο ένα σημείο που με αφορμή το νέο hardware δουλευόμαστε στην ουσία. Και δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Ναι, ναι. Ε, να πω και να... Μάλλον θα κλείσουμε μάλλον. Ναι. Είναι ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ενάντια στο κόνσεπτ του να είναι πιο ακριβά τα βίντεο games ως κόνσεπτ είμαι ενάντια στο σκοταδισμό γύρω από την τιμολόγηση αυτή. Εάν μια εταιρεία, εάν η Naughty Dog, ε, ας πάρουμε τις πιο μεγάλες εταιρείες, η Rockstar παραδείγματος χάρη, η Siri Project, βγουν και πούνε ότι ε, πρέπει να χρεώσουμε 80%, γιατί το κόστο ήταν μεγάλο. Οκ, okay, μην μου πει το κόστο. Okay, το κόστο είναι μεγάλο, αλλά και έτσι μπορούμε να πληρώσουμε καλύτερα του developers. Και αυτό όντω το δούμε. Δηλαδή υπάρχουν οι δηλώσει των developers μετά και πούνε ναι, ότι η αυξημένη τιμή μα έφερε περισσότερα έσοδα σε εμά του developers και διευκόλυνε την εργασία μα. Ή γλιτώνουμε το crunch, τέλο πάντων. Ναι, ή γλιτώνουμε σε κάποιο βαθμό το crunch αυτό το πράγμα. Ή αισθανόμαστε καλύτερα, τουλάχιστον στο μικρό βαθμό που κάνουμε crunch, όταν είναι να κάνουμε crunch. κάποιο του κομμάτι είναι πιο εύκολο να το βιώσουμε. Δηλαδή να πει ότι αυτή η τιμή θα φέρει του developers σε καλύτερη θέση ε, τουλάχιστον σε μερικές εταιρείε, ε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα. Γιατί η εργασία που ρίχνει όλος αυτός ο κόσμος για να απολαμβάνουμε εμείς αυτά τα παιχνίδια είναι εξωγήινη. Και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αλλά ούτε αυτό μας λένε. Απλά λένε γενικά ότι έχει ανέβει το κόστος, παραδείγματος χάρη. Και οι δηλώσει και διαμαρτυρίε για το crunch, για, τους, ε, για τους στις του χαμηλού μισθού στι εταιρείε, του πώ ανακυκλώνουν πούμε, το προσωπικό, δεν βοηθάει αυτή η τοποθέτηση. Γιατί, για το ότι απλά είναι πιο ακριβά τα παιχνίδια να τα κάνουμε. Είναι πιο ακριβά γιατί, γιατί πληρώνουν του developers περισσότερο. <coughs> Άμα είναι για αυτό το κομμάτι και είναι πιο υγιεί οι developers, οκ. Okay, Α το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν βγαίνουν οι εταιρείε να πούνε κάτι τέτοιο, μάλλον ποτέ. Γιατί είναι τόσο, τόσο σκοταδιστικό. Γιατί. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν hedging και δεν ξέρουν ούτε αυτοί ακριβώς τι να περιμένουν στην πραγματικότητα. Διότι φαντάζομαι ότι ο καθένας τους θέλει να ζει σε κάποιο βαθμό το τι επίπτωση θα, θα έχουν στις, στις πωλήσει, στις κλασικές τους πωλήσει τέλος πάντων, ε, οι υπηρεσίες streaming. Και δεν υπάρχει προηγούμενο εκεί πέρα και δεν έχουν ιδέα αν θα έχουν μεγάλη χασούρα σε κανονικέ αγορέ ή όχι. Και όταν δεν έχει ιδέα, και όταν είσαι τέτοια εταιρεία ή τέτοιε εταιρείε, πα για το safe τη υπόθεση. Θα μου πει αυτό δεν εξηγεί ακριβώ την περίπτωση τη Sony. Ισχύει. Okay. Ε, ούτε δεν τέκει καλά την tech 2 που η tech 2 έχει κάνει μέχρι στιγμή πειράματα με υπηρεσίε τύπου Game Pass και για μικρά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή το βρέχει ρε παιδί με το δαχτυλάκι, αλλά δεν μπαίνει και μέσα ακριβώ να, να κάνει τη, τη, βουτιά την κανονική. Και γι' αυτό εδώ ποντάρω λίγο στο hedging με, με το σκεπτικό ότι σε περίπτωση απλά που τους στραβώσει η φάση με το streaming και δούνε και καλά ότι έχει αρνητική επίπτωση στην κλασική του στην πίσνα, προτιμούν να έχουν κάνει από πριν την κίνηση για το, για το ρεφάρισμα. Ούτε αυτού του κόνσεπτ είμαι φαν, παρότι μπορώ να καταλάβω λίγο το, το σκεπτικό στην όλη υπόθεση και η αλήθεια είναι ότι όταν η θέση της βιομηχανίας γενικότερα είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε ε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα παιχνίδια μας γιατί η ενασχόληση με τα παιχνίδια έχουμε δει ότι σε βάθος χρόνου φαίνεται και υψηλότερο τζίρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε δεδομένα ότι... Ε, Πάρα πολύ χρήμα βγαίνει όταν γίνονται επιθετικές εκτόσεις σε, σε παιχνίδια και για μικρούς και για μεγάλους developers, ξανά και ξανά και για παλιότερα παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει τόσο τιτάνια εξάρτηση με το τι θα γίνει την πρώτη μέρα, ξέρω εγώ, το πρώτο μήνα. Ξακολουθεί και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα, αλλά μειώνεται κάπως σημασία σε σχέση με το παρελθόν. Δεν γίνεται λοιπόν να μου τσαμπουνά ότι εμείς έχουμε βάλει στόχο να αγγίξουμε όσου περισσότερου καταναλωτέ γίνεται και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία. Υπάρχει μια δυνατότητα με το cloud gaming που τέλο πάντων όσο πάει αναπτύσσεται και, και τα λοιπά. Και μετά πηγαίνει και μου κάνει μια κίνηση που στην ουσία ανε, βάζει ακόμη ψηλότερο εμπόδιο σε κάποιον να ασχοληθεί με το παιχνίδι σου. Δηλαδή αυτά, αυτά όλα είναι αντικρουόμενα. Και έτσι καταλήγουμε να έχει και ένα λόγο παραπάνω η εταιρεία να σου λέει αυτέ τι που του λέω ο και στην ουσία δεν τίποτα. Πρέπει να αποφασίσει η βιομηχανία αν θέλει να αγγίξει του πάντε ή όχι. Και αν θέλει να αγγίξει του πάντε, πρέπει να πάρει απόφαση ότι, ότι θα πειραματιστεί. Και αν είναι να πειραματιστεί, επιχειρήσει είναι. Για το ρίσκο τη έχουμε. Αν, αν οι επιχειρήσει δεν μπαίνουν στην διαδικασία ποτέ να αναλάβουν κανένα να ρίσκο, ούτε σε τέτοια περίπτωση. Τότε γιατί έχουμε ιδιωτικέ επιχειρήσει, θα τη βγάζαμε και με παιχνίδια του δημοσίου, στην Είναι Είναι ένα από τα πράγματα που ζηλεύω τη βιομηχανία του κινηματογράφου ε, και, και τη μουσική, όταν τέλο πριν την άνοδο του Spotify και του iTunes, το τίποτε, ε, αλλά σχετικά με την πορεία του κινηματογράφου και την παρουσία του κινηματογράφου, είναι κάτι που ζηλεύω ε, αφάνταστα. Ε, η έννοια τη ελευθερία των δημιουργών να μπορούν να πιτσάρουν το έργο τους σε μια εταίρεια ε, να μην του ενδιαφέρει πόσο θα χρεωθεί ο τίτλος, πόσο θα χρεωθεί το παιχνίδι τους, πόσο θα χρεωθεί η ταινία τους, είναι ενιαίο το εισιτήριο, όλοι έχουν το ίδιο πάνω κάτω. Ε, και μια εταιρεία να πάρει ένα ρίσκο ή να, να πάρει λιγότερο ρίσκο και να μπορέσει ο καθένα να βγάλει ε, αυτό που θέλει. Και αυτό φυσικά βοηθάει πάρα πολύ την δημιουργικότητα, το ταλέντο, σε όλα τα επίπεδα. Και είναι κάτι το οποίο για μένα πραγματικά αν μπορέσουμε να το φτάσουμε ποτέ αυτό. Δεν νομίζω, αλλά αν μπορέσουμε να το φτάσουμε ποτέ αυτό θα είναι, θα είναι το καλύτερο σημείο για να ξεκολλήσουμε από όλα αυτά τα, τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα είχα πρόβλημα να έχουμε αυτές τις τρεις μεγάλες εταιρείε. Ε, τι κατασκευάστρε και δύο μεγάλου τεράστιου publisher, τρει μεγάλου τεράστιου publisher, όπω λέμε να έχουμε 7 κινηματογραφικά στούντιο. Και να έχουν την ικανότητα να, ξέρεις, να, να κυκλοφορούν παιχνίδια που να είναι. Ε, να μπορεί κάποιο να του πιτσάρει παιχνίδια. Να μην είναι απλά και μόνο ότι πρέπει να είναι στη Ubisoft, πρέπει να έχει αυτά τα franchises, πρέπει να έχει αυτό το πράγμα, πρέπει να έχει το άλλο. Και έτσι θα, θα μπορέσει να στρώσει και η κατάσταση περισσότερο ε, εν τέλει για το πόσο να μπορούμε να χρεώνουμε τα παιχνίδια. Θα είμαστε πιο ανοιχτοί σε ορισμένα πράγματα. Σίγουρα δεν ξέρουμε τα πάντα σε μια συγκεκριμένη στι ταινίε μου, στον κινηματογράφο κτλ. Τα κόστη δεν φυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο που φυλάσσονται στα video games. Δεν υπάρχει αυτή ε, ο κρυψινισμός α πούμε. Μπορεί να δει πόσο κόστησε, μπορεί να πάρει μια ιδέα του τι σημαίνει avatar πηγή. Και αυτό ισχύει και για πάρα πολλέ ταινίε, α πούμε, που δεν είναι τόσο μεγάλο επίπεδο. Δεν ξέρω πώ σου φαίνεται αυτό. Ε, στο κινηματογράφο παίζει και το εξή. Επειδή είναι. Ε, είναι σύνηθε. Ε, να κυνηγάνε οποιαδήποτε φορά απαλλαγή υπάρχει στο σύμπαν ε, όπως αντιλαμβάνεις δεν γίνεται να ζητήσει επισήμως φορά, απαλλαγή χωρί χωρίς να, να αποκαλύψει ποιο είναι το budget σου <laughs> <laughs> δεν μπορεί να εμφανίσει να ε, εγώ θέλω τόσα λεφτά <laughs> ναι γιατί, γιατί θα, για ποιο λόγο <laughs> ε, δεν μπορώ να σου πω δεν, δεν παίζει αυτό το πράγμα στα games δεν είναι έτσι και, στα... και επίση μια άλλη διαφορά είναι ότι μια και είπε για το πιτσάρισμα κτλ., είναι ότι ένα στούντιο ενίοτε πέφτει και στην ανάγκη του δημιουργού από την άποψη ότι πρέπει να πείσει τον δημιουργό να κάνουν κονέ. Τον έχει και λίγο ανάγκη, α πούμε, το στούντιο για το honor. Επειδή έχει εκτόπισμα ο δημιουργό, δεν ξέρω και εγώ τι. Στα games δεν είναι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι Τιτάνιο, μπορεί να είσαι ο Ντράκμαν, αλλά. Είσαι εκεί και κάποιο μια μέρα την ημερών θα βρει και θα σου πει: ότι Κοίταξε, πρέπει να κάνουμε και αυτό. <laughs> και εσύ δεν μπορεί να το πει ε, έτσι απλά. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να κάνω κάτι τελείω άλλο. Θα πρέπει minimum να κάνει μια κουβέντα για να δει αν μπορεί να τι καπουλάρει. Μέχρι, μέχρι εκεί. Αν όμω είσαι πιο α το πούμε, free agent στο μέτρο του δυνατού και ε, ε, είσαι, είσαι ο dragman και πρέπει κάποιο να σε πάρει με το μέρο του, αλλάζει το, το πράγμα. Στο πώ θα κινηθεί, ξέρω εγώ, publisher ή ο platform holder και τα Και, και αυτά δεν τα, δεν τα, έχουμε στο gaming. Δηλαδή, ο μόνο τρόπο να κινηθεί κάποιο προ τα εκεί, εφόσον έχει φτιάξει όνομα, είναι απλά να σκοτει και να βγει και να φτιάξει τη δική του εταιρεία και μετά να, να, να τρέχει. Αυτό. Ναι. σω. Ε, δεν ξέρω. Αυτό είναι, αυτό, είναι, αυτό είναι, podcast από μόνο του γενικά. Ε, για το θέμα τη δημιουργία στα video games και πώ μπορεί να εκφραστεί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι. Ιστορικά έχουμε Έχουμε, ξεκινήσαμε από το θέμα των δημιουργών, όπω ξεκινάει στην ουσία κάθε μορφή τέχνη, και έχουμε εμπορευματοποιηθεί, ομαδοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 50 χρόνια, α πούμε. Στην ουσία. Να, κατά πάσα πιθανότητα η Square Enix τι. Δεν είμαι σίγουρο γιατί, απλά εκεί θα πω τώρα. <laughs> <laughs> μάλλον, μάλλον. Ονομούρα. Για όλα ονομούρα. Anyway, λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλο. Να πούμε Ευχαριστούμε στα παιδιά που ήταν μαζί μας και από ό,τι έχει πει και εσύ έχει πάει το Vertical πολύ καλά αυτό τον καιρό και γενικότερα το αναδική πορεία στη σεζόν. Ναι, ευτυχώ, όλο προς τα πάνω είμαστε, slowly but surely, όλο προς τα πάνω. Καμία σχέση δηλαδή γενικά σε τέτοια περίοδο τα φετινά νούμερα με τα νούμερα του, του 2020 και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, φτουφτουφτού. Ναι, και να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Ελπίζουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα καλά. Καθώ ε, καθώς έρχεται η επόμενη σεζόν. Προς το παρόν να περάσετε όλοι σούπερ. Καλό καλοκαίρι. Εμβολιαστείτε. Δηλαδή σας παρακαλώ δηλαδή εμβολιαστείτε. Ε, και προσέχετε τους εαυτούς σας όσο γίνεται. Εγώ απλά θα πω ότι καθώς έκανα εκεί πέρα λίγο swipe στο Tinder γιατί τέτοιο είμαι. Πετυχαίνω κάπου στο bio και λες κάποιος, πρέπει να γράψει. Πολλέ βλέπει σε μπάργο, εσύ είναι ενδιαφέροντα κτλ. Όταν βλέπει ότι το ένα πράγμα που έχει γράψει ο άλλο είναι ότι αν, ε, αν έχει εμβολιαστεί, swipe left, και κάνει το λάθο και αναρωτηθεί <laughs> και ανα, και ποιο είναι το thought process <laughs> πίσω από αυτό, <laughs> αλλάζει η ζωή σου για πάντα. Αυτό έχω να πω. <laughs> Αυτά. Και σα αφήνουμε να, το σκέφτε, να σκέφτεστε τέτοιε ιδέε μέχρι τέλη Αυγούστου που θα τα ξαναπούμε. Τσάω σας. Να είστε καλά.